این چقدر دشواره آرانسکی انگلیس han hecho sentirse inferior por creerte diferente. Tenemos que enseñar, aprender hasta que la nacionalidad no nos represente. Από ποια γη στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστη. Από ποια γη στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστη. Να ταξιδεύεις με κορμί που κουρελιάσαν οι ανέμοι. Να μαστιγώνουν την ψυχή σου κακή και άδικη καιρή. Μέσα σε τρύπες, σε λαγούμια, μέσα στο χώμα, να χωρέσεις τη ζωή σου και να θυμάσαι μια πατρίδα που ίσως ποτέ δεν ξαναδείς. Από ποια στιγμή στα Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία ή Τίποτα, και είμαι μαζί με τον Άκη Γαβριλίδη. Καταρχάς, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση να κάνουμε την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τελικά, πρακτικά λίγο δυσκολευτήκαμε, αλλά τελικά βρήκαμε τον συνδυασμό. Και θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα. Για θέματα που έχεις ασχοληθεί βασικά εσύ. Στη διάθεση. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Για πολλούς υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ πατριωτισμού, ένας όρος που υιοθετείται και από αριστερούς και από δεξιούς, και εθνικισμού, κυρίως ένας όρος που υιοθετείται από ακροδεξιούς. Υπάρχει κατά τη γνώμη μου σαφής διάκριση? Αν κρίνω και από το ότι το ένα από τα βιβλία σου το έβαλες μέσα, αντί για ριζοσπαστικός εθνικισμός, ας πούμε, έβαλες τη φράση, τις δύο λέξεις, ριζοσπαστικός πατριωτισμός. Έχει διαφορά? Ναι. Πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν, γενικά μιλώντας, έχει διαφορά, τη διαφορά που έχουν βέβαια όλοι οι όροι που ξέρουμε ότι είναι ρευστοί. Οι όροι αρχίζουν και χρησιμοποιούνται κάποια στιγμή, κάποτε αλλάζουν, κάποιοι τους παίρνουν, τους μετασχηματίζουν, τους διεκδικούν για τον εαυτό τους ή όχι. Ο εθνικισμός είναι κάπως έτσι δυσφημισμένος. Σπανίως κάποιος άνθρωπος λέει εγώ είμαι εθνικιστής, ας πούμε, να το διεκδικήσει για ταυτότητα δική του. Άλλοι το χρησιμοποιούν ως κατηγορία. Αυτά πάντα γίνονται με όλους τους κάθε είδους όρους. Ειδικά ως προς τον τίτλο που με ρώτησες, πράγματι, επί ένα διάστημα, επειδή η νεκροφιλία, το βιβλίο αυτό στο οποίο αναφέρεσαι, ποαζόταν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών αρκετό καιρό, αν συμπεριλάβουμε και τον καιρό που χρειάστηκε για να βρω κάποιον που να θέλει να το εκδώσει, που ήταν αρκετός και αυτός. Τελικά ήταν ο Μιχάλης Παπαρούνης από την Φουτούρα. Την μεσολάβησε ο φίλος τον Γιάννη τον Σταυρακάκη, ο οποίος ήταν έτσι ο άνθρωπος, τέλος πάντων βγαίνω λίγο από το θέμα, αλλά αν δεν ήταν αυτός μπορεί να μην έβγαινε η νεκροφιλία, και δεν με ήξερε, του το έστειλε και λέει ναι ευχαρίστω, ξέρω, τέλος πάντων κλείνω την παρένθεση εδώ, αλλά τον Σταυρακάκη έτσι γενικά τον εκτιμώ και ως διανοητή και ως άνθρωπο. Λοιπόν, η αρχική μου σκέψη ήταν να βάλω εθνικισμός. Προχωρώντας το κείμενο, διαπίστωσα ότι δεν μιλάω μόνο για δεξιούς, σχεδόν καθόλου για δεξιούς, εξάλλου, δηλαδή ανθρώπους που οι ίδιοι αναγνώριζαν τον εαυτό του. Και ότι αυτό για το οποίο μιλούσα δεν ήταν αποκλειστικά εθνικισμός, για να παρακάμψω και το γεγονός ότι αν έβαζα τον χαρακτηρισμό εθνικισμός, αμέσως θα έβαζα ένα πολεμικό στοιχείο που υπάρχει, το πολεμικό στοιχείο, αλλά θα πόλωνε ο χαρακτηρισμός αυτός. Αλλά ως βορώνος, εντάξει, είναι ο Θεοδωράκης επίσης, αν και τελευταία έχει πει διάφορα και τέτοια και αλλιώτικα, ας πούμε, και παλιότερα ίσως, αλλά έβαλα τον όρο ριζοσπαστικός πατριωτισμός για να χωράει περισσότερο, δηλαδή να μην κάτσουμε σε μια βυζαντινολογία αυτός είναι, ο άλλος δεν είναι, και επειδή νοηματικά τέριαζε καλύτερα στο εύρος των ανθρώπων και των απόψεων στις οποίες ασκούσα εγώ κριτική. Οπότε έβαλα το ριζοσπαστικός πατριωτισμός, διότι υπάρχει και η έκφραση ριζοσπαστική δεξιά, στα ελληνικά όχι και τόσο, αλλά σε άλλες γλώσσες, radical right, ας πούμε, είναι και σε άλλες γλώσσες, είναι συνήθις. Με την αναγκαία επιφύλαξη ότι πάντοτε κάποιος όρος μπορεί να είναι υπερβολικά στενός, υπερβολικά ευρύς, αργότερα να αλλάξει σημασία. Αυτό πάντα, ο κίνδυνος πάντα υπάρχει αυτός, αλλά έκανα αυτή την επιλογή. Τώρα ουσιοκρατικά δεν νομίζω ότι μπορούμε να το περιχαρακώσουμε και να πούμε πατριώτης είναι όποιος κάνει αυτά, εθνικιστής είναι όποιος κάνει τα άλλα. Περιμιωδώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο πατριωτισμός είναι αυτό που λένε οι εθνικιστές, για να μην πούνε ότι εγώ είμαι εθνικιστής.
καλύπτονται, είναι η μάσκα του εθνικιστή, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι μια εξυπνάδα, αλλά στέκει ως ένα βαθμό. Mm-hmm. Περίπου αυτά είχα να πω για τις διακρίσεις αυτών των νόμων. Άρα εσύ, ας πούμε, δεν βρίσκεις διαφορές μεταξύ των αριστερών πατριωτών και των δεξιών πατριωτών? Διαφορές πάντα υπάρχουν, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να κοιτάμε τι λέει και τι κάνει ο καθένας λεπτομερώς σε κάθε στιγμή. Μπορεί κάποιος να κάνει κάτι άλλο, αργότερα κάτι άλλο. Mm-hmm. Δεν είμαι υπέρ μιας ισοπαίδωσης, δεν βαριέσαι, είναι όλοι οι ίδιοι. Και οι ίδιοι να είναι, αυτά που λένε και αυτά που κάνουν τα ακούν άλλοι, οπότε αλλάζουν η λειτουργία τους. Δεν μπορούμε εκ των προτέρων να πούμε «Α, αυτός είναι εθνικιστής, το καμένο χαρτί, δεν ασχολούμαστε με αυτόν». Είναι ενδιαφέρον να κάτσουμε να δούμε τι κάνουν, γιατί, πώς μπλέκονται σε ένα ντισκούρ, σε ένα τύπο λόγου, τι θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι με αυτόν, ή τι κάνουν χωρίς να το θέλουν επίσης, που και αυτό παίζει. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι με μια γενικευτική εκ των προτέρων, ας πούμε, κατάταξη ξεμπερδεύουμε και εξαντλούμε το θέμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε. Αφού πούμε, δεν είμαι κατά των ετικετών που λένε και ξέρω εγώ να μην και ενός γενικευμένου σχετικισμού, αλλά αφού χρησιμοποιήσουμε αυτές ή τις άλλες γενικές κατηγορίες, είναι πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε μια συγκεκριμένη ανάλυση και να δούμε πότε, ποιος, τι είπε, για ποιο σκοπό, τι έκανε, τι δεν έκανε. Mm-hmm. Διαφορές υπάρχουν και δημιουργούνται κάθε τόσο πάντα. Mm-hmm. Ωραία. Σχολείς, αν δεν κάνω λάθος, τώρα στα δυο σου βιβλία, μπορεί, στα δύο που ξέρω εγώ, νομίζω στα τρία που ξέρω εγώ, με τον ελληνικό εθνικισμό και μερικές φορές τον αντιπαραβάλλεις με τον ισραηλινό εθνικισμό. Δηλαδή, βρίσκεις κάποια κοινά στοιχεία, θες να μου πεις κάτι γι' αυτό? Ναι, νομίζω ότι τα κοινά στοιχεία, πολλά είναι, αλλά γενικά, μια γενική διατύπωση θα μπορούσε να είναι η εξής, ότι και το Ισραήλ και η Ελλάδα, βέβαια η Ελλάδα πολύ νωρίτερα, είναι δύο κράτη που επιχείρησαν να στήσουν ένα εθνικά καθαρό έθνος κράτος στο έδαφος της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Δηλαδή σε ένα έδαφος που, όπως λίγο πολύ όλα τα εδάφη στη γη πριν τον 19ο αιώνα ως ένα βαθμό, ήταν τόπος κατοικίας ή διέλευσης πολλών διαφορετικών πληθυσμών μη εθνικά καθαρών. Και η Ελλάδα ήταν ο πρώτος διδάξας, ας πούμε, αυτός που άνοιξε το μαγαζί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, και η Σερβία περίπου ταυτόχρονα, που δοκίμασε όχι μόνο λοιπόν η Ελλάδα να στήσει ένα εθνικά καθαρό κράτος, αλλά και να δημιουργήσει μια αναδρομική ιστορία, ότι πάντα έτσι, όχι ότι απλώς τώρα μόνο είμαστε εθνικά καθαροί και έχουμε μερικές μειονότητες, αλλά και αυτοί κατά βάθος είναι λίγο Έλληνες και θα γίνουν, ξέρω εγώ. Mm. Αλλά ότι πάντα ήταν έτσι, εδώ και 3.000 χρόνια, μερικοί πάνε και πιο πίσω, μέχρι τον Αρχάνθρωπο των Πετραλώνων, ξέρω εγώ, χρησιμοποιούν την αρχαιολογία πάρα πολύ. Δηλαδή, η αρχαιολογία ήταν ένα πολύ βασικό αγκονάρι της εθνικής ιδεολογίας, αλλά και της διοίκησης, και ακόμα είναι. Δηλαδή οι αρχαιολόγοι και οι ιστορικοί, οι φιλόλογοι παίξαν ένα πολύ βασικό ρόλο στη συγκρότηση αυτής της εθνικής ιδεολογίας, ας πούμε, και της αναδρομικής αφήγησης. Mm-hmm. Και το ίδιο συνέβη στο Ισραήλ. Δηλαδή το Ισραήλ είναι χόμπι σχεδόν. Δηλαδή η αρχαιολογία απολαμβάνει μεγάλη δημοσιότητα στις εφημερίδες, βρίσκονται ευρήματα που αποδεικνύουν τον Μωυσή, τον δεν ξέρω ποιον, τον Ιησού του Ναβί. Mm-hmm. Και μερικά επίσης κουκουλώνονται και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Δηλαδή έχουμε αυτά τα κοινά, αλλά επίσης έχουν τα κοινά ότι προβάλλουν παρελθούσες καταστροφές που είναι υπαρκτές. Δεν εννοώ ότι τις επινόησαν, φυσικά είναι πολύ υπαρκτές, γιατί το Ισραήλ είναι καυγαλαίο, ας πούμε, και ορατό σε όλους. Αλλά υπάρχει ένα, εδώ είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα που γίνονται τόνι μελάνης και μεγαμπάιτ, πως τα λένε τώρα, mm-hmm. στα αυτά, ότι τι είναι το ολοκαύτωμα, δεν μπορούμε να το λύσουμε σε αυτή τη συνέντευξη, αλλά είναι σαφές ότι υπάρχει μια εργαλειοποίηση, είναι υπαρκτό φυσικά το ολοκαύτωμα προς Θεού, αυτό είναι προφανές. Επίσης υπαρκτή είναι μια εργαλειοποίηση η οποία μερικές φορές φτάνει σε πολύ. Δηλαδή πρόσφατα ο Νετανιάχου είχε πει ότι δεν έκανε ο Χίτλερ, ας πούμε, δεν ήταν απόφαση του Χίτλερ, αλλά τον έβαλε ο Μουφτής της Ιερουσαλήμ. Το οποίο είναι προσβλητικό σχεδόν, ας πούμε, για αυτούς που άφησαν τα κοκαλά τους, ας πούμε, εκατομμύρια άνθρωποι, για χάρη κάποιων με βασιπρόθεσμων προτεραιοτήτων.
θέλει να χτυπήσει τους Παλαιστινίους και λέει ότι αυτοί, εντάξει, δεν το κάνουν αυτοί, παιδί μου, ξέρω εγώ, ο Χίτλερ το έκανε και ο Ναζισμός είναι μια ολόκληρη κοσμοθεωρία, στρατούς, ξέρω εγώ, αστυνομίες, στρατόπεδα, φούρνους, όλα αυτά δεν τα έκανε μουφτής της Ιερουσαλήμ, προφανώς. Ναι, σωστά. Οπότε, αυτά περίπου το κοινά και πολλά άλλα, ίσως αν ψάξει κανείς. Και γι' αυτό ίσως αυτά τα κοινά είναι που προκαλούν και μία κόντρα, μία αντιπαράθεση συχνά. Δηλαδή ότι στην Ελλάδα είναι σαφές ότι σε πολλούς κάθεται στο στομάχι αυτή η θυματική ιδιότητα των Εβραίων και στη Θεσσαλονίκη περισσότερο, ξέρω εγώ, που μουντζουρώνουν, δηλαδή δώσαμε να κάνουμε ένα μνημείο μετά από τόσα χρόνια. Η καταστροφή του νεκροταφείου είχε ξεχαστεί και με πολύ κόπο ξεθάφτηκε, για να χρησιμοποιήσω μία έτσι μεταφορά τέτοια σχετική. Και πάλι με πολλή αντίσταση και δυσφορία και μπουτάρι Εβραί και ξέρω εγώ όλα αυτά. Οι παοξίδες τους λένε Βούλγαρους ή αυτοί λένε τους Αριανούς Εβραίους γιατί είστε Εβραίοι, γιατί ποιος ξέρει γιατί, ας πούμε. Και υπάρχει αυτή η εικόνα για το ποιος είναι το μεγαλύτερο θύμα, ας πούμε, και πιανού τα δεινά έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα και δίνεται μεγαλύτερη έκταση. Εννοείς και μιλάμε για αυτό. Τώρα, μάλλον πας σε ένα άλλο θέμα, ανάμεσα στους Ποντίους, ας πούμε, και στους Εβραίους, γιατί για τους Ποντίους λέγεται συνήθως, για τη γενοκτονία των Ποντίων. Ναι. Η Πόντι επίσης είναι μια διάσταση. Έχει γίνει μια ιστορία περίεργη με την γενοκτονία των Ποντίων, σημειωτέων ότι η Ελληνική Βουλή έχει αναγνωρίσει δύο γενοκτονίες, που είναι μία αλλά είναι και δύο, δηλαδή υπάρχουν δύο ημερομηνίες. Μία είναι για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και μία άλλη ημερομηνία που τιμάται γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Αυτό είναι ένα περίεργο πράγμα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω πού μπορεί να οφείλεται, τι είδους, γιατί δεν βάλα μια ενιαία, ας πούμε. Της Μικράς Ασίας, ας πούμε. Ναι, ή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ναι. Παρένθεση, κάποιοι ιστορικοί στη ΣΥΠΑ κυρίως και ελληνικής καταγωγής, μερικοί από αυτούς, τελευταία χρησιμοποιούν τον όρο Ottoman Greeks στα αγγλικά. Και αυτός ο όρος επέσυρε πολλές ενστάσεις και διαμαρτυρίες και από επαγγελματίες γενοκτονολόγους στην Ελλάδα και αλλού, οι οποίοι είπαν ότι δεν ήταν Οθωμανοί οι πρόγονοι μας, τι είναι αυτά που λέτε, ο όρος αυτός δεν είναι. Μα τους λένε ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, Ottoman Greeks. Ήταν πολίτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ήταν ελληνικής αθηνοτικής καταγωγής. Γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν ήταν τρισιλιετής Έλληνες, ξέρω εγώ, απόγονοι του Ξενοφόντα, δεν ξέρω ποιον. Και μας υποβιβάζει να μας λέτε Οθωμανοί. Αυτό θα ήταν μια ενοποιητική, ας πούμε, να τιμάται η γενοκτονία των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πώς αλλιώς να τους πούμε. Ως ένα βαθμό είναι ίσως καπετανάτα, γιατί όταν γίνει ένα, ξέρω εγώ, σωματείο, η Παναγία σου με Ελλάδα και όπως τα λένε, ας πούμε, ο Διγενής και ο Βασίλειος, Ακρίτας, δεν ξέρω ποιος, έχει έναν πρόεδρο, αυτός ο πρόεδρος, ξέρω εγώ, έχει μια μικροεξουσία στο χωραφάκι του εκεί. Ίσως παίζει και αυτό, αλλά ίσως όχι μόνο αυτό, δεν ξέρω. Λες στο βιβλίο σου, συνδέεις τη γενιά του 30, ευηματικά εννοώ, με το μεταξικό καθεστώς. Ναι. Νομίζω. Ναι. Συνδέεις. Υπάρχει μία σύνδεση, λοιπόν, τώρα με την ευκαιρία αυτή μου δίνεις και μία πάσα να μιλήσω για πράγματα που κάνω τώρα, δηλαδή σε αυτή τη σύνδεση εμβαθύνω πιο πολύ σε ένα project που έχω τώρα, το οποίο αν ποτέ ολοκληρωθεί και βγει ως βιβλίο, πιθανότατα θα έχει τον τωρινό τίτλο, προσωρινό τίτλο «Ο Ασιάτης Σεφέρης». Έχω καταπληκτεί με τον Σεφέρη. Λοιπόν, ο Σεφέρης, όπως ξέρουμε μεταξύ άλλων πραγμάτων, δηλαδή ο Γιώργος Σεφεριάδης, ορθότερα, ήταν διπλωμάτης και το διάστημα 35 με 40 και μετά εξάλλου, αλλά 35 με 40 ήταν στην Αθήνα και είχε αποσπαστεί από τη διπλωματική υπηρεσία και υπηρετούσε στο Υπουργείο Τύπου και ουσιαστικά, ας πούμε, είχε να κάνει με την λογοκρισία, επί μεταξά. Πιθανότητα συναντήθηκε, όχι πιθανότητα, σίγουρα συναντήθηκε και με τον ίδιο τον Ιωάννη Μεταξά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένα, ξέρω εγώ, ένοχο μυστικό ή αποκαλύπτει, ότι ήταν, δεν ήταν όργανο του Μεταξά. Είχε μία απόσταση ο Σεφέρης,
ο Σεφεριάδης. Ο άμεσος προϊστάμενος ήταν ο Νικολούδης, ο υπουργός Μεταξάτων, ο οποίος δεν άντεχε, όπως και τους περισσότερους Έλληνες, ας πούμε, διοικητικούς και ανώτερους υπαλλήλους, που τους βρίζει συνεχώς πατόκορφα με στα ημερολόγια του και στις επιστολές του. Ο Σεφέρης ήταν πολύ πολυεπίπεδη περίπτωση και ήταν πολύ λιγότερο αφελής από άλλο. Δηλαδή, αυτό το είπα προφορικά σε μερικούς, αρκετοί άνθρωποι άσχετα ο ένας από τον άλλον. Μου είπαν δηλαδή θα είναι μια συνέχεια της νεκροφιλίας. Λοιπόν, όχι, δεν θα είναι μια συνέχεια της νεκροφιλίας, διότι θεωρώ ότι ο Σεφέρης είναι άλλη περίπτωση. Ο Ελίτης και κάποιοι άλλοι τσαλαβούτησαν σε μια ιδεολογία από την οποία άντλησε και ο Μεταξάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν κάποιο στίγμα. Δηλαδή, στίγμα έχει όποιος είπε κάπου κάτι συγκεκριμένο που μπορεί να του αποδοθεί και να έχει άμεση σύνδεση με κάποια έτσι ρατσιστικά μοντέλα σκέψης που υπήρχαν έως πολύ αργά την εποχή αυτή και ίσως όχι, δεν έχουν εγκαταληφθεί ούτε καν τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν φασίστες. Καλά, εδώ για τον Μεταξά, ας πούμε, συζητιέται αν είναι ακριβές να πούμε ότι είναι φασίστες. Ήταν ένα ολοκληρωτικό καθεστώς το οποίο προσπάθησε να στήσει μια ιδεολογία και χρησιμοποίησε υλικά που κυκλοφορούσαν. Δεν τα επινόησε αυτός ότι η Ελλάδα ήταν πάντα το ίδιο πολιτισμός, το Αιγαίο. Για το Αιγαίο δεν μίλησε πολύ βέβαια Μεταξά. Έβαψε όμως άσπρα τα σπίτια, το άσπρο, το λευκό του Αιγαίου που δοξολογούμε σήμερα και το απεικονίζουμε στις αφίσες του ΕΟΤ, έγινε άσπρο επί Μεταξά, πιο πριν δεν ήταν άσπρο, είτε για ιδεολογικούς λόγους είτε και για πρακτικούς, εν πάση περιπτώσει. Υπήρχε μια δεξαμενή ιδεών που μπορούν να αποκληθούν ρατσιστικές εμπολίες. Ο Ελίτης τσιμπάει το δόλωμα πιο εύκολα και πιο συχνά, ακόμα και αργότερα. Ο Σεφέρης είναι πιο υποψιασμένος. Εμπλέκεται με τον φυλετικό λόγο, για τον πρόσθετο λόγο ότι το 41 λοιπόν, αφού καταραίει η κυβέρνηση και φεύγει στην εξορία στο Κάιρο και ο βασιλιάς, μετά αυτός πάει στην Αφρική, στην Νότια Αφρική, κάποιους μήνες στο Johannesburg και στην Πρετόρια. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς εκεί στα γράμματά του και στα ημερολόγια του πώς εμπλέκεται με την κατάσταση των μαύρων. Και σε ένα σημείο. Σεφέρ, μιλάμε. Ναι, ο Σεφέρης, ναι. Και σε ένα κείμενό του παραλληλίζει την κατάσταση των μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα τη δεκαετία του 20 με την κατάσταση των μαύρων στη Νότια Αφρική. Και λέει, να, και εμείς κάπως έτσι, ας πούμε, μας είχαν η Κωνσταντινική, ας πούμε, η Βασιλική. Και έχει μία ευαισθησία με το θέμα των μαύρων. Αλλά και ταυτόχρονα κάτι τον διαολίζει, κάτι τον γοητεύει, αλλά και. Έχει μια αμφίθυμη στάση. Μια αμφίθυμη στάση. Και ένα ενδιαφέρον πάντω. Έχει και μία προσοχή για το φυλετικό θέμα. Ότι εδώ, παιδί μου, καταπιέζονται οι μαύροι. Ας πούμε, δεν είναι κάτι που. Έχει μία ευαισθησία. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Υπάρχει, πάντως ζούνε στην ίδια χώρα, στην ίδια κοινωνία. Η Ευρώπη τότε όλοι σκεφτόταν σχεδόν, ας πούμε, με όρους ότι η τέχνη και ο πολιτισμός εκφράζει ένα λαό, μία φυλή. Ακόμα και τώρα αυτά είναι τρέχοντα σχήματα, ας πούμε. Και αυτά χρησιμοποιούσαν και οι μεν και οι δε, άλλοι πιο χοντρά, πιο χοντροκομμένα, άλλοι πιο έτσι. Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα το εξής. Επειδή εδώ στο εγχώριο τοπίο, τέλος πάντων, υπάρχει ο όρος ελληνικότητα. Ωραία. Ξέρεις αν υπάρχουν αντίστοιχοι όροι, ας πούμε, όπως γερμανικότητα, ξέρω εγώ, αγγλικότητα, γαλλικότητα. Υπάρχουν, ναι. Όχι ακριβώς πάντα με την ίδια, αλλά πρόσφατα, ας πούμε, είχα βρεθεί σε μία συνάντηση στη Γερμανία και μία κυρία Γερμανίδα από εκεί. Ακούγοντας τη συζήτηση περί ελληνικότητας, είπε ναι, βεβαίως έχουμε και εμείς Deutschtum, το οποίο είναι ακριβώς το να είσαι Γερμανός, η ιδιότητα του να είσαι. Και έχουμε φάει τα μουστάκια μας, ας πούμε, να συζητάμε τι είναι Deutschtum και ποιος είναι Deutsch, και όλα. Και αντιστοίχως, Britishness, υπάρχει ο Britishness, ποιος είναι ο ιδιαζόντος Βρετανός, ας πούμε, που είναι αντάξιος.
Υπάρχουν τέτοιοι. Όπως επίσης υπάρχει το νεκρετούντε στα γαλλικά, η νεκρότητα, το να είσαι, το οποίο προβλήθηκε από Αφρικανούς στοχαστές στα γαλλικά γαλλόφωνους. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις περί όλων αυτών των ουσιαστικών. Η ελληνικότητα από τι συνίσταται? Η ελληνικότητα. Στον εδώ, στον χωριοτοπίο, ας πούμε. Ναι. Γιατί αναφέρεις και στο Σβορώνο, στο βιβλίο. Ναι. Πάλι θα κάνω, ναι, ο Σβορώνος, ας πούμε, σε ένα άλλο χωρίο που πρόσφατα είχα ψάξει και δεν το αναφέρω στην νεκροφιλία, όψιμα τη δεκαετία του 70 νομίζω, είχε γράψει ότι ο ελληνικός λαός είναι ιστορικός λαός που έχει μακρόχρονη ύπαρξη και γι' αυτό τα σχήματα της ανθρωπολογίας δεν εφαρμόζουν σε αυτό. Το οποίο είναι πολύ κουφό για επιστήμονα, δηλαδή είναι μια διατύπωση τρομερά προβληματική. Δηλαδή, ξαναλέω ότι υπάρχει μια κατάσταση εξαίρεσης, ότι ο ελληνικός λαός είναι έξω. Γιατί να μην εσφαρμόζει, δηλαδή, και η πρακτική των ανθρωπολόγων τον διαψεύδει, γιατί οι μισοί ανθρωπολόγοι, όχι οι μισοί, τέλος πάντων δεν λέω πόσο, αλλά και Έλληνες ανθρωπολόγοι μελετάνε, ο Παπαταξιάρχης, ξέρω εγώ, η Φωτεινή Τσιμπίριδου, ο Γιώργος ο Τσιμουρής, πολύ πρόχειρο αναφέρω τρεις τώρα, ας πούμε. Αλλά και Αμερικανοί, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλον χωρό ανθρωπολόγοι κάνουν δουλειά και έκαναν ήδη όταν το είπε αυτό ο Σβόρνος, κάποιοι από αυτούς. Άρα λοιπόν, πώς δεν εφαρμόζει, τι εφαρμόζει, δηλαδή είναι περιούσιος λαός, ας πούμε. Είναι πολύ περίεργη αυτή η δήλωση. Η άλλη ερώτηση ήταν για την ελληνικότητα. Ναι, από τι συνίσταται, ας πούμε, για τον Σβόρνο, ή γενικά ο όρος ελληνικότητα, ναι, πρέπει να έχει κάποιος, ας πούμε, για να είναι Έλληνας. Αυτό που λίγο σε συνάντηση με που είχα πει στην πρώτη ερώτηση, η ελληνικότητα, το πιο ενδιαφέρον που θα είχαμε να κάνουμε θα είναι να την δούμε ως ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Δηλαδή ότι δεν είναι κάτι σταθερό, αλλά είναι διαφιλονικούμενο πεδίο. Αναπεριόδους δηλαδή, και στην ίδια νοήμα. Περίοδο υπάρχει μια διεκδίκηση. Για παράδειγμα, για να αφαιρθώ πάλι στον Σεφέρη που τον έχω πιο πρόσφατο, ας πούμε, για να τον κοιτάω τώρα. Υπάρχει μια πολύ έντονη αντιπαράθεση, βέβαια κόσμια και πολιτισμένη, αλλά πολύ ουσιαστική, με ουσιαστικό περιεχόμενο, μεταξύ του Σεφέρη και του Κωνσταντίνου Τσάτσου, ο οποίος ήταν γαμπρός του τη στιγμή που γίνεται αυτός, και είχαν φιλικές σχέσεις. Αυτό γίνεται περίπου το 29-30, αν θυμάμαι καλά. Και ο Τσάτσος γράφει ένα δοκίμιο, ας πούμε, και λέει οι μοντέρνοι ποιητές είναι ακατανόητοι, ξέρω εγώ τι είναι αυτά που γράφουν, είναι πολύ μοντερνιστές και επιπλέον δεν έχουν ελληνικότητα. Είναι μιμητές ξένων προτύπων, ας πούμε, τα ποίηματά τους. Και ο Σεφέρης αντιδρά πολύ έντονα σε αυτό και το τσιμπάει, δεν το αφήνει να πέσει. Και λέει ότι ας μην ζητάμε από τους Έλληνες καλλιτέχνες να ψάξουν πώς θα είναι Έλληνες, αλλά να δεχθούν ότι εάν είναι, αφού είναι πράγματι, όχι εάν, προσοχή, από τη στιγμή που είναι Έλληνες, τα έργα που πραγματικά θα κάνουν και θα είναι γνήσιες εκφράσεις της ψυχής τους, θα είναι και αυτά ελληνικά. Ο Τσάτσος το δέχεται αυτό, το μαζεύει λίγο. Πλην όμως εγώ μεταφράζω λίγο τώρα, μετά από σχεδόν έναν αιώνα ξαναδιαβάζοντας αυτήν την αντιπαράθεση, εγώ καταλαβαίνω ότι ο Σεφέρης του πατάνε έναν κάλο και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, μην το κλείνετε, Τσάτσο, άκου να δεις, λέει, γιατί μερικές φορές είναι αρκετά αυστηρό το ύφος του, ας πούμε, και μπορούμε να μαντέψουμε ότι αν το έλεγε υποβολικά θα ήταν πιο αυστηρό το γραπτό, είναι κανείς πιο συγκρατημένο. Αλλά σαν να του λέει, μην το κλείνεις, εγώ θα καθορίσω, δηλαδή λέει, ας αφήσουμε τους καλλιτέχνες να δουλέψουν και μετά από κάποιο καιρό θα προκύψει τι είναι η ελληνικότητα. Δηλαδή, ο Σεφέρης σαν να λέει, εγώ θα καθορίσω τι είναι η ελληνικότητα, όχι εσύ, μην βάζεις περιορισμούς, ας πούμε, και τα κριτήρια στα οποία πρέπει κανείς να ανταποκρίνεται για να γίνει δεκτός ως Έλληνας. Εγώ θα μετασχηματίσω αυτά τα κριτήρια. Και αυτό έκανε. Δηλαδή, είναι πολύ εντυπωσιακό. Ένας άνθρωπος 30 χρόνων που δεν έχει γράψει ένα μικρό μέρος, ας πούμε, του έργου του. Και έχει μια τρομερή φιλοδοξία, την οποία και εκπλήρωσε. Δηλαδή, σήμερα όταν λέμε ελληνικότητα, ένας από τους πρώτους σκεφτόμαστε είναι ο Σεφέρης. Άρα λοιπόν το είχε στο μυαλό του και το έκανε. Είναι έτσι λίγο ένα τερατάκι. Είναι ένα τερατάκι, ας πούμε, δηλαδή, όπως όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Οπότε λοιπόν αυτό που με ενδιαφέρει εμένα όμως και για, πέρα από αυτό την αντιπαράθεση, είναι ότι η ελληνικότητα τη δεκαετία του 30 και του 20 ήταν ένα κόσκινο. Δηλαδή υπήρχε ένας μεγάλος πληθυσμός μικρασιατών και ποντίων, μεταξύ των οποίων και ο Σεφέρης,
οι οποίοι αντιμετωπίζονταν έτσι με ένα μάτι κάπως αυστηρό, ας πούμε, από τους γηγενείς, που θεωρούσαν ότι εμείς είμαστε, ας πούμε, τρισιλιετείς Έλληνες και εσείς είστε τουρκόσποροι. Και αυτό τους εξαγαβίωνε. Ήταν πολύ ενοχλητικό και για τον πρόσθετο λόγο ότι βεβαίως σήμαινε μία διάκριση, μία διαφορική κατανομή δικαιωμάτων. Γιατί ο οποίος είναι Έλληνας, ευλόγως είναι πρώτης κατηγορίας, ας πούμε. Πολίτης, όποιος είναι λιγότερο, χάνει κάποια από τα δικαιώματά του. Οπότε λοιπόν ήταν ένα πεδίο διαφιλονικούμενο, ποιος είναι Έλληνας, ποιος δικαιούται να είναι, να μετέχει στην πολιτιακή κατάσταση, ας πούμε, με ίσα δικαιώματα με τους άλλους και όλα αυτά. Χαρακτηρίζει τον ελληνικό, εβραϊκό και αρμενικό εθνικισμό ως θυματικούς. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό, και ο εθνικισμός δηλαδή είναι πάντα θυματικός, πάντα πρέπει να έχει κάποια θυματοποίηση μέσα του. Πάντα δεν ξέρω, αλλά ναι, συνηθέστατα ναι, δηλαδή όλες οι ανθρώπινες κοινότητες, σε αυτό ναι, βασίζομαι και στη δουλειά ενός τουρκοκύπριου ψυχαναλυτή, και εντάξει και αυτός αντλεί φυσικά από αλλού και όλοι, που λέει ότι κάθε μεγάλη ανθρώπινη κοινότητα βασίζεται στον ένα ή τον άλλο βαθμό σε μια κοινή εμπειρία ανυμπόριας, ταπείνωσης, σε ένα γεγονός καθοριστικό του παρελθόντος που ίσως δένει περισσότερο από ότι μια ανάμνηση δόξας και μεγαλείου και επιτευγμάτων. Τώρα μπορεί να υπάρχουν και κοινότητες, σίγουρα θα υπάρχουν και κοινότητες που ίσως δεν βασίζονται σε αυτό ή λιγότερο, ας πούμε, εντάξει, αλλά υπάρχει μια σύνδεση, ας πούμε, υπάρχει σαφώς μια ανάγκη για αναμνημόνευση παθημάτων, ας πούμε, του παρελθόντος. Και είναι και αυτό που λέει ο Μπένεκτ Άντερσον, ότι ο άγνωστος στρατιώτης είναι το καλύτερο έτσι, σημάδι του σύγχρονου εθνικισμού, είναι τα μνημεία του άγνωστου στρατιώτη που δεν υπήρχαν ποτέ, ας πούμε. Δηλαδή ένας τάφος όπου δεν υπάρχει σώμα, δεν είναι ο τάφος του κύριου Τάδε, ας πούμε, που πέθανε εκεί, αλλά του άγνωστου στρατιώτη. Υπάρχει μία σύνδεση λοιπόν. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Σύμφωνα με την ερμηνεία σου, αν υποθέσουμε, ας πούμε, ότι ο εθνικισμός στηρίζεται, ας πούμε τώρα για τον εγχώριο, για τον ελληνικό, ωραία, όχι για αυτό που πάμε πριν, για τη θυματοποίηση, σε μια, ας πούμε, τρισχυλιετή πορεία, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα δεν έχει διακοπεί ποτέ, εντάξει, και ότι από τότε κρατάνε οι Έλληνες μέχρι τώρα, είναι ένας καθαρός δρόμος, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, τίποτα, ωραία. Μέσα σε αυτό το σχήμα, ας πούμε, για να το πάρω από τη μία πλευρά, του αριστερού, ας πούμε, πατριωτισμού, να το θέσω έτσι, θα μπορούσαν να ενταχθούν και άνθρωποι οι οποίοι εμπνεύστηκαν, ξέρω εγώ, από την αρχαία Ελλάδα, π.χ. όπως ο Καστοριάδης, ας πούμε. Ο Καστοριάδης, δεν είναι... Το ότι κάποιος ασχολήθηκε με την αρχαία Ελλάδα από μόνο του δεν σημαίνει. Μένει να δούμε τι έκανε με την αρχαία Ελλάδα. Γιατί και ο Χίτλερ εμπνεύστηκε από την αρχαία Ελλάδα και έκανε Ολυμπιακούς. Και γενικά οι Ναζί έχουν μία αναφορά σε άλλες πτυχές, στη Σπάρτη, δεν ξέρω τι, στον Κεάδα. Ο Καστοριάδης δεν είμαι προσωπικά φαν του. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω διαβάσει το έργο του σε μεγάλο βαθμό. Ασφαλώς το ότι προσπάθησε να κατασκευάσει έννοιες είναι μια, ας πούμε, να σκεφτεί και να παράγει, ας πούμε, κάποια πράγματα, είτε άντλησε από την αρχαία Ελλάδα είτε από οπουδήποτε αλλού. Μένει να δούμε συγκεκριμένα αυτές τις έννοιες. Δεν πρέπει να απασχολεί ότι γιατί τις άντλησε από εκεί και όχι από αλλού. Από την άλλη, είχα γράψει και ένα σημειωματάκι έτσι, για το οποίο μου εξέφρασαν διάφοροι κάποια παράπονα. Στο τέλος, ιδίως της ζωής του που άρχισε να επισκέπτεται την Ελλάδα, νομίζω ότι παρασύρθηκε σε μερικές διατυπώσεις που μπορούν να θεωρηθούν ότι ενέχουν ένα είδος, όχι τόσο εθνικισμού, αλλά ας πούμε για το πολιτονικό είχε πει ότι είναι κτίνη τετράποδα, ήταν και έτσι κάπως επιθετικές αχαρίαστα, ας πούμε, αυτές οι διατυπώσεις. Το θέμα δεν είναι τόσο αυτό. Καμιά φορά όταν τσατιστεί κανείς μπορεί να πει, ξέρω, είστε τέτοιοι, είστε αλλιώτικοι, αλλά το θέμα είναι ότι
ο Καστοριάδης, ο οποίος είναι γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, παρενθετικά σημειώνω εδώ πέρα, ας πούμε, έχει μία τάση να επιμένει στην ελληνική ιδιαιτερότητα, όπως είναι ο τίτλος στα ελληνικά του βιβλίου του. Στα γαλλικά ήταν «Ce qui fait la Grèce», αυτό που κάνει την Ελλάδα. Αυτό που, εντάξει, σωστή είναι η απόδοση, δεν είναι λάθος η απόδοση. Τι κάνει την Ελλάδα? Την Ελλάδα την κάνει αυτό που κάνει την Δύση. Και νομίζω ότι έχει έναν ευρωκεντρισμό αδιαμφισβήτητο ο Καστοριάδης. Και από αυτή την άποψη μου φαίνεται συγγενής η περίπτωση με τον Σεφέρη, ο οποίος επίσης ήταν από τη Σμύρνη, αλλά είναι δηλαδή στο έργο του δεν το καταλαβαίνει κανείς αυτό. Στο έργο του συνδιαλέγεται με τον Πιραντέλο, τον James Joyce, ξέρω, τον Yeats, ναι, με δυτικούς, ας πούμε, ποιητές και στοχαστές. Και δεν ήξερε τουρκικά, ούτε επειδή έφυγε να μάθει, ακόμη και όταν ήταν στην Άγκυρα πρεσβευτής. Υπάρχει μία απόθεση του Οθωμανικού παρελθόνους και στον ένα και στον άλλο, έτσι νομίζω. Και περίπου αυτό, ναι, για να μην επεκταθώ άλλο. Αναφέρθηκες πριν από ώρα, βέβαια, στον όρο γενοκτονία. Και ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, σε σχέση με τους ποντίους. Λες, ας πούμε, στο βιβλίο σου «Εμείς οι Έπικοι», ότι οι ίδιες οι αφηγήσεις των κατοίκων του Πόντου μιλούν για βιαιότητες, εκτοπίσεις, θανατώσεις, αλλά όχι για γενοκτονία. Ωραία. Εγώ δεν ξέρω τώρα, νομίζω δεν υπήρχε τότε αυτός ο όρος, το αναφέρεις και στο βιβλίο σου. Πώς θα μπορούσαν να μιλάνε για γενοκτονία, εφόσον δεν υπήρχε όρος γενοκτονία? Σωστό είναι αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα και όταν υπήρξε, πάλι επί πολύ καιρό, επί δεκαετίες, ούτε και τότε άρχισαν να μιλάνε. Ο όρος γενοκτονία καθιερώνεται στο Διεθνές Δίκαιο το 1947, μετά από επίμονες προσπάθειες ενός πολύ ενδιαφέροντος ανθρώπου, του Ράφαελ Λέμκιν, ο οποίος ήταν πολωνοεβραίος νομικός. Αυτά τα έπιασε σε ένα άρθρο αγγλόφωνο μετά τους Έπικους, δεν τα λέω στους Έπικους, ο οποίος είχε βάλει σκοπό της ζωής του να επιτύχει την έγκριση ενός διεθνούς κειμένου, μιας διεθνούς πράξης κατά της γενοκτονίας. Κακώς πιστεύεται ότι αυτό οφείλεται στο Ολοκαύτωμα. Δεν οφείλεται στο Ολοκαύτωμα, μόνο ότι ήταν Εβραίος και μόνο ότι έχασε όλο το σόιδι, ας πούμε, τους γονείς του, τους δικούς του στα στρατόπεδα. Αλλά το κόλλημα αυτό εντός εισαγωγικών, με την καλή έννοια, όχι απαραίτητα με την κακή, το είχε από πριν. Δηλαδή, βγήκε η αυτοβιογραφία του Λέμκιν πριν από λίγα χρόνια. Και εκεί λέει ότι από τότε που ήμουν παιδί στη Βαρσοβία είχα διαβάσει το μυθιστόρημα Quo Vadis, το οποίο είναι ενός Πολωνού μυθιστοριογράφου, στο οποίο βασίστηκε η ταινία με τα Χολιγουντιανή. Και είχα πάθει μια πλάκα, λέει, για την εξόντωση των χριστιανών από τον Έρωνα και την εξόντωση των καθολικών Ιαπωνέζων από την αυτοκράτορα της Ιαπωνίας και την εξόντωση του δεν ξέρω ποιου από τον. Δηλαδή δεν είχε σχέση με το Ολοκαύτωμα. Λοιπόν, και το 1947 επιτυγχάνεται αυτή, στέφεται με επιτυχία αυτή η προσπάθεια και εγκρίνεται η διεθνής πράξη από τον ΟΗΕ, όχι από τον ΟΗΕ, από μια διεθνή διάσκεψη, ξέρω, η διεθνής πράξη για την τιμωρία της γενοκτονίας και συναφών εγκλημάτων. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι, η αναφορά σε ποντιακή γενοκτονία αρχίζει μόλις τα τέλη της δεκαετίας του 80. Και στην αρχή οι πόντοι, αυτοί που πήγαιναν, ας πούμε, στις εύξενες λέσχες να πούνε ότι πρέπει να διεκδικήσουν μια γενοκτονία, τους διώχνανε τους κλωτσιές. Δεν θέλανε να ακούσουν οι οργανωμένοι φορείς του ποντιακού οργανισμού για αυτό το πράγμα. Αυτό το κέρδισαν τη μάχη, δηλαδή μετά από επίμονο αγώνα πέτυχαν να είναι σήμερα, ας πούμε, θέσφατο και να υπάρχει νόμος που να περίπου ποινικοποιεί την άρνησή της, όχι περίπου, ακριβώς, ασχέτως αν δεν εφαρμόστηκε κάποιες φορές. Λοιπόν, αυτό που βρίσκω ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι το 1947, στις διαπραγματεύσεις που γίνονταν, ας πούμε, πολυμερείς για την έγκριση του κειμένου, περιγράφει ο Λέμκιν, ας πούμε, στην αυτοβιογραφία του, σε ένα κεφαλαιάκι, λέει «My Greek friends», χρησιμοποιήσει τα αγγλικά, δηλαδή οι εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίοι το 1947 ήταν εκπρόσωποι της δεξιάς, της μιας πλευράς, από τις αντιμαχόμενες στον ελληνικό εμφύλιο.
Δεν λέει τα ονόματά τους, δυστυχώς, δεν τα έχει καταγράψει, αλλά μπορεί να βρεθούν, δηλαδή θα είναι γνωστά ποιοι πήγανε σε αυτή τη συνάντηση. Και λέει ότι είχα συνάντηση με τους Έλληνες, ας πούμε, εκπροσώπους, οι οποίοι μου ζήτησαν να περιληφθούν οι απαγωγές παιδιών από τους κομμουνιστές στο κείμενο της γενοκτονίας. Και μπράβο, είχαν δίκιο, λέει, και γι' αυτό έβαλα την πέμπτη παράγραφο, δεν θυμάμαι ποια είναι, που λέει ότι η γενοκτονία συνιστά και η απομάκρυνση παιδιών από μια εθνοτική ομάδα με σκοπό την αλλίωση της εθνοτικής, και αναφέρεται εκτενώς στο πεδομάζωμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, λίγο έτσι στο πόδι είναι οι αναφορές, λίγο έχει μια μυθοποίηση, ας πούμε, που δεν είναι ιστορικός ο άνθρωπος και αυτά που του είπανε προφανώς. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα για Πόντιους. Πουθενά δεν αναφέρεται ούτε η λίγο οι Αρμένοι αναφέρονται, αλλά δηλαδή οι Έλληνες εκπρόσωποι γνώριζαν φυσικά, δηλαδή τα γεγονότα που λάβανε χώρα στην δεκαετία του 10 και του 20 στον Πόντο ήταν γνωστά, δεν τα μάθαμε μετά. Mm-hmm. Αλλά ενώ είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα χαρτιά αυτά, να τα ανοίξουν και να πούν θέλουμε να αναγνωριστεί η γενοκτονία από τον Ατατούρκ, ουδής μίλησε για αυτό το πράγμα. Και μόνο μετά από 40 χρόνια και πλέον άρχισαν να μιλάνε. Αυτό δείχνει ότι και η έννοια της γενοκτονίας, η οποία είναι μια νομική έννοια και νομικοϊστορική, είναι λίγο στην διατομή, ας πούμε, των δύο αυτών επιστημών, είναι κάτι, είναι ένα πολιτικό όπλο και ιδεολογικό. Δηλαδή, εγώ, μολονότι το πτυχίο μου είναι νομική, η πρώτη πτυχίο μου, δεν μπαίνω στη διαδικασία να αποφανθώ αν υπήρξε ναι ή όχι ποντιακή γενοκτονία. Απλώς με ενδιαφέρει να δω πώς, πότε, γιατί κάποιος αρχίζει να μιλάει γι' αυτό και τι δείχνει, τι μας δείχνει. Και τι μας δείχνει αυτό και γιατί κάποιος αρχίζει να μιλάει τότε. Ναι, το σχήμα, ένα από τα σχήματα που προτείνω στο βιβλίο μου είναι ότι υπάρχει μία διακριτή ποντιακή υποκειμενικότητα η οποία και θέλει και δεν θέλει να διαχωριστεί από την ελληνική. Δηλαδή θέλει να είναι μέρος της ελληνικής, αλλά δεν θέλει να διαλυθεί μέσα σε αυτήν. Και όπως δεν έχει διαλυθεί. Δηλαδή η Σμυρνή, αυτή που είναι από την Ατάλεια, αυτή που είναι από την Κεσάρια, λίγο ίσως, ας πούμε, είναι πλέον Έλληνες. Και αν τους ρωτήσουν από πού ήταν ο παππούς σου, θα πούνε ήταν από, ξέρω εγώ, τον Μπαϊντήρι, ξέρω εγώ, από τη Σμύρνη, από τα Βουλά. Αλλά κανείς δεν θα πει είμαι Σμυρνιός, αλλά είμαι Πόντιος, το λένε όλοι και όλο και περισσότερο. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτό καταρχήν είναι ενδιαφέρον γεγονός. Δεν έχω μια εξαντλητική ερμηνεία, αλλά είναι αξιοπερίεργο τρεις γενιές μετά κάποιος να προσδιορίζεται με το όνομα μιας περιοχής στην οποία δεν γεννήθηκε, ούτε την είδε ενδεχομένως, αλλά προσδιορίζεται ότι εγώ είμαι από εκεί. Είναι ενδιαφέρον. Προτείνω διάφορες άλλες γραμμές σκέψης στο βιβλίο. Μία είναι ότι είχε υπάρξει προσπάθεια ποντιακής εθνογένεσης, η οποία δεν πέτυχε, αλλά τους είχε μείνει ούτως ή πίνει το αποθυμένο. Χρησιμοποιώ έτσι κάποια σχήματα ότι είναι ένα ένδριο που, ξέρω εγώ, παρέμεινε, κάποιες αναλογίες τέτοιες. Μεταφορικά μπορεί να μιλήσει κανείς για αυτό το φαινόμενο, το οποίο είναι αξιοπερίεργο. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω άλλη περίπτωση ανθρώπου που να είναι, ας πούμε, στο Τορόντο, στην Φραγκφούρτη, στη Μελβούρνη και να λέει να έχει πάει πρώτα στην Ελλάδα ή και όχι ενδεχομένως η προηγούμενη γενιά, η προπροηγούμενη, και να διατηρούν την αναφορά σε έναν τόπο στον οποίο δεν έχουν πατήσει και ούτε πρόκειται να πατήσουν ποτέ, ούτε υπάρχει κανένα σενάριο εκτός από διάφορους έτσι λίγο γραφικούς, ας πούμε. Δεν θεωρεί κανείς πλέον σήμερα ότι θα καταλάβουμε τον Πόντο και θα... Ναι. Παρ' όλα αυτά αγκυστρώνονται από αυτή την ανάμνηση. Δεν ξέρω τι σημαίνει, ίσως οι ίδιοι πρέπει να μας πούνε πιο... Εγώ δοκίμασα κάποια χαρτιά, δεν ξέρω. Ναι. Επειδή αναφέρθηκες και πριν στον όρο της γενοκτονίας, νομίζω να φέρεις στο βιβλίο σου μισή επική, να πω ότι είναι από τις εκδόσεις σε Συνάφη, γιατί έχω ξεχάσει να πω και από ποιες εκδόσεις είναι τα βιβλία, ότι αν υποθέσουμε ότι υπήρχε γενοκτονία των ποντίων, υπήρχε γενοκτονία των ποντίων και από την πλευρά του ελληνικού κράτους, από τη μεριά του ελληνικού κράτους. Θες να μου πεις κάποια πράγματα γι' αυτό, γιατί αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι είναι και πιο τραυματικό, δηλαδή. Αυτό, ναι, ναι, είναι πιο τραυματικό. Και ως ένα βαθμό υπενήσωμαι ότι αυτός ο λόγος περί γενοκτονίας από το 80-90 και μετά
έχει λίγο την δομή ότι τα λέω στην πεθερά να τα ακούσει η νύφη. Ή μάλλον ορθότερα, τα λέω στην πεθερά, αναφερόμαι στην νύφη, αλλά εννοώντας στην πεθερά. Τι εννοώ? Ότι είναι πολύ σαφές στον λόγο των ποντιακών οργανώσεων ότι υπάρχει ένα παράπονο προς το ελληνικό κράτος. Mm-hmm. Ότι δεν μας φροντίσατε, μας αφήσατε έκθετους. Μας τα κάνατε και από τους μικρασιάτες, αλλά από τους πόντους είναι πιο έντονο αυτό. Διότι αισθάνονται ότι τους κρέμασε το ελληνικό κράτος. Είχαν επιχειρήσει, δηλαδή τη δεκαετία του 10, είχαν γίνει επαφές, αλλά ας πούμε ο Βενιζέλος τους το έκοψε. Πήγαν και βρήκαν τον Βενιζέλο και τους λέει: παιδιά, δεν μπορώ να φέρω στράτες να καταλάβω όλη τη Θράκη, την Κωνσταντινούπολη και να πάω στην Τραπεζούντα. Δηλαδή, ούτε η Ρωσία δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό. Γίναν κάποια σενάρια. Αυτό βέβαια επέτεινε το κίνημα του Κεμάλ Ατατούρκ. Φυσικά ήθελε και αυτό να κάνει το χωραφάκι του όταν κατέβαινε η αυτοκρατορία και είδαν, και είδαν ότι κάνουν... όλοι είδαν ως όλον εαυτόν στο θήτο. Ας πούμε, όλοι κατάλαβαν ότι πρέπει να κάνουν καθαρό κράτος. Αλλά για να κάνεις καθαρό κράτος πρέπει να το καθαρίσεις πρώτα. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και έτσι ήταν ο θάνατός σου η ζωή μου λίγο, ας πούμε. Και υπάρχει ένα έντονο παράπονο, δηλαδή αυτή η ιδέα μου είχε έρθει μία φορά, ίσως το 11, δεν θυμάμαι, ξέρω, το 10, είχα πάει μέρος σε ένα συνέδριο στον Δήμο Καλαμαριάς, από όπου και κατοικούν, δηλαδή έχω μεγαλώσει και η μάνα μου ζει ακόμα εκεί, ας πούμε. Και είχε κάνει ένα συνέδριο η Θεσσαλονίκη υποτεύωση των προσφύγων, κάπως έτσι. Και ήταν εκεί ο Κωνσταντίνος Φωτιάδης, ο οποίος είναι ένας από τους, θεωρείται ο διαπρεπέστερος, ας πούμε, εκπρόσωπος και θεμελιωτής της θεωρίας, ας πούμε, και ερευνητής ιστορικός της γενοκτονίας, τον οποίο εγώ αντιμετώπισα με μεγάλη δυσπιστία, προσπαθούσα να αποφύγω να μην είμαι εκεί να θα μιλάει. Τέλος πάντων, έτυχε να είμαι μία φορά σε μία παρουσίασή του, η οποία μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, ήταν ένα πολύ περίεργο πράγμα. Και εκεί σκέφτηκα ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με άλλα κριτήρια, όχι με ιστορικά και επιστημονικά, γιατί από αυτή την άποψη δεν στέκει. Είναι κάτι πολύ φτωχό, τραβηγμένο από τα μαλλιά, παραποιεί τις πηγές, ξέρω. Αλλά ο κόσμος που άκουγε δεν τον ενδιέφερε πολύ αυτό. Θα μου πεις, δεν τον ενδιέφερε, εντάξει, εμάς πρέπει να μας ενδιαφέρει. Παρ' όλα αυτά, εγώ αισθάνθηκα ότι κάτι παίζεται εδώ, παιδί. Δηλαδή ήταν σαν να υπήρχε ένας κόσμος που είχε πάει εκεί με μια προσδοκία, πες τα μεγάλε. Δηλαδή, επιτέλους είναι καιρός να υποθεί αυτό που κανείς δεν έχει πει 70 χρόνια. Μου θύμισε μια κατάσταση όπως βλέπουμε κάτι Αμερικανούς πάστορες που παίρνουν ένα μικρόφωνο και λένε διάφορα και το κοινό συγκινείται, ας πούμε. Είχε ένα τέτοιο πράγμα. Και εκεί, πέρα από το συγκινησιακό, ο άνθρωπος αυτός διηγήθηκε μια ιστορία για κάποιους πόντιους οι οποίοι δεν θυμάμαι το ακριβώς πότε, που είχαν βρεθεί στην Οδυσσό το 21. Και το λέω στο βιβλίο, ας πούμε. Και περίμεναν να έρθει το πλοίο να τους πάρει στην Ελλάδα. Και ο παπάς, ο Χρήσανθος της Τραπεζούντας, πήγε και βρήκε τον Βενιζέλο και λέει: μη στείλεις το πλοίο, διότι αυτοί είναι σλαβόφωνοι κομμουνιστές και θα αλλοιώσουν, αν τους πάμε στη Μακεδονία, θα αλλοιώσουν την ελληνική, ξέρω εγώ, σύσταση στη Μακεδονία. Και αυτοί περίμεναν, τους τρώγανε τα τσακάλια σε μείον 10 βαθμούς, πεθαίνανε, δεν μπορούσαν να θάψουν τους νεκρούς τους γιατί ήταν παγωμένο το έδαφος. Μια εφιαλτική κατάσταση, περιέγραφε, ας πούμε, Φωτιάδης. Και τέλος πάντων, μετά από πολύ καιρό πήγε ο Καζαντζάκης και έκανε μια έκθεση και είπε: πάρετε τους ανθρώπους, ας πούμε, εδώ, γιατί ψαφάνε, ας πούμε, σαν τις μύγες. Και μόνο μετά από αυτό πήγαν και σπίτιον όσους είχαν μείνει, βέβαια. Και εγώ αναλογίστηκα ότι είναι πολύ βαρύ πράγμα να έχει ζήσει τρεις γενιές. Δηλαδή, οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων ήταν γύρω μου, ίσως να ήταν αυτοί εκεί, ας πούμε. Και δεν μπορούσαν να μιλήσουν για αυτό το. Φάγανε ένα χαστούκι και έπρεπε να κάτσουν και να το φάνε και να μην λένε τίποτα. Γιατί θα τους πούνε: είστε τουρκόσποροι, είστε τέτοιοι, είστε αλλιώτικοι, ξέρω εγώ. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ βαρύ πράγμα. Είναι πολύ βαρύ πράγμα. Και μου έκανε εντύπωση. Και λέω: παιδί μου, αυτός το λέει. Και γι' αυτό, ας πούμε, αν δεν στέκουν ιστορικά οι ερευνές του, σε εμάς εναπόκειται να κάνουμε κριτική και να πούμε. Αλλά πιάνει κάτι που δεν το είχε πιάσει κανείς άλλος. Και έτσι υποψιάστηκα ότι είναι ένα πολύπλοκο πράγμα αυτό και έχει ένα affective που λένε στα αγγλικά, ένα διαθετικό, ένα συναισθηματικό φορτίο που κάπως πρέπει να το διαχειριστούμε. Αν δεν το κάνουμε εμείς θα γίνει έτσι με αυτούς τους όρους,
θα δένουν τον μπουτάρι, δεν ξέρω τι, θα τραμπουκίζουν, αλλά και άλλοι όχι, άλλοι το διαχειρίζουν με άλλους τρόπους, έρχονται σε επαφή με αυτούς που να, ακριβώς Φωτιάδης τους αποκαλεί κρυπτοχριστιανούς και κυκλοφορούν διάφορα φουσκωμένα νούμερα ότι στην Τουρκία υπάρχουν κρυπτοχριστιανοί. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε ρούμτζα, αυτή τη γλώσσα, με τα ποντιακά, είναι μουσουλμάνοι. Κάποιοι πήγαν και στην Κύπρο, αναφέρω αυτό το πολύ κουφό παράδειγμα, ας πούμε, που πήγαν ως έπικοι στην Βόρεια Κύπρο να την εκτουρκίσουν, αλλά μιλάνε ποντιακά, ξέρω εγώ. Mm. Και νομίζω ότι αυτά τα περιστατικά που μας φαίνονται περίεργα και κουφά και ασυνήθιστα ήταν η κανονικότητα επί αιώνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και εμάς πρέπει να μας ενδιαφέρουν και να τα τραβήξουμε, να μην πούμε ότι είναι ένα κατάλοιπο που θα εκλείψει, ας πούμε, με τον χρόνο. Έρχονται οι Σύριοι τώρα, τα τελευταία 2-3 χρόνια ήρθαν οι Σύριοι. Είναι σαν και εμάς, είναι δικοί μας. Εγώ αισθάνομαι, παιδί μου, ότι σαν να βλέπω τη γιαγιά μου, ας πούμε. Δεν είναι ένα κατάλοιπο του παρελθόντος. Πόλεμοι δυστυχώς γίνονται, εθνοκαθάρσεις για τον χύψη λόγο και είναι πολύ εύκολο, είναι πολύ εύθραυστο η κατάσταση αυτή της ευμάρειας, όπως μάθαμε και στο πετσί μας λίγο στην Ελλάδα ως ένα βαθμό, ευτυχώς πόλεμος δεν έγινε. Αλλά στη Συρία πριν 10 χρόνια επίσης ήταν απίθανο να γίνει πόλεμο και όμως έγινε και έπεσε στο κεφάλι των ανθρώπων αυτών όλη αυτή η κατάσταση. Θα μπορούσαμε να ήμασταν εμείς. Είμαστε. Η γιαγιά μου δεν ήταν και το. Η γιαγιά μου έρθει και συντελαγμένα, ας πούμε. Η δική μου δεν τους καταδίωξε κανένας, δεν τους έσφαξε κανένας. Πλην όμως ξεσπιτώθηκαν. Άλλοι υπέστησαν πολύ πιο βαριές απώλειες. Είναι δύο γενιές πριν. Θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς. Σχεδόν είμαστε εμείς. Γι' αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη και νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία το έλαβε σε μεγάλο βαθμό υπόψη της, εκτός κάποιων εξαιρέσεων και ήταν σαν ένα θαύμα. Δηλαδή εγώ περίμενα με ένα ναζιστικό κόμμα, ας πούμε, στο 7, σχεδόν 10, ας πούμε, κατά καιρούς, περίμενα άγρια πράγματα, ενώ στην Ουγγαρία και στο αυτό γίνανε όλα αυτά και έλεγα πω τώρα σε εμάς. Και όμως δεν, η Χρυσή Αυγή παρέμεινε ανενεργή, αδρανής, δηλαδή ιτήθηκε σε αυτό το πράγμα, ιτήθηκε στην υποδοχή των Σύριων προσφύγων, ας πούμε. Και αυτό δείχνει ότι κάποια πράγματα μένουν στην πρακτική των ανθρώπων ασχέτως του λόγου. Δηλαδή αν ρωτήσουμε τους ανθρώπους μπορεί να λένε «Α, οι μετανάοι πρόσφυγες είναι ψευδοπρόσφυγες, είναι τζιχαντιστές», αλλά όταν βλέπουν ένα πεινασμένο έξω από την πόρτα του δίνουν ένα πιάτο φαΐ. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον και εγωιτευτικό, κατά τη γνώμη. Θες να μου πεις πώς οι πόντοι βρέθηκαν στη Μακρόνησο, για ποιο λόγο? Οι πόντοι βρέθηκαν στη Μακρόνησο για... Και πότε έγινε αυτό? Καραντίνα. Έγινε το 20, περίπου 22-23, όχι 20, το 23 έγινε αυτό, όταν ήρθαν κάποιοι πληθυσμοί που επέζησαν και κάποιοι πήγανε στην Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά, στην Κρένα, που τότε ήταν τσαμούρια που λένε, με τα λάσπες, δηλαδή Έλλη. Σιγά σιγά μετατράπηκε σε πόλη, τώρα είναι έτσι ένα προάστιο σχεδόν χάι, ας πούμε, πολυτελεία στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι ήρθαν στον Πειραιά εδώ, ας πούμε, σε άλλα στη Δραπετσόνα. Οι πόντοι όχι τόσο, οι μικροί πρόσφυγες γενικά. Αλλά πέρασαν, δηλαδή, επί κάποιες εβδομάδες γίνανε στρατόπεδα με αντίσκηνα, ας πούμε, όπου φιλοξενήθηκαν εντός εισαγωγικών οι πόντοι, ενώ λίγα μία δεκαετία νωρίτερα είχαν κρατηθεί εκεί οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί φαντάροι της φοβάς της Θεσσαλονίκης και πολλοί από αυτούς πέθανε. Και ο Ρίτσος αναφέρει ότι το 40 που σκάβανε, ας πούμε, βρίσκανε οστά μάλλον αυτών των δυστυχών, ας πούμε, φαντάρων που... Λοιπόν, και 10 χρόνια μετά, δηλαδή τα νησιά, η τεχνολογία του στρατοπέδου και η ιδέα υπήρχε. Το ελληνικό κράτος είχε, ας πούμε, πειραματιστεί με την τεχνολογία του στρατοπέδου και έστειλε κάποιους ποντίους. Εγώ συγκεκριμένα χρησιμοποιώ μία μαρτυρία του Ευτύχη Γιαρένη, ο οποίος ήταν ο πατέρας ενός συμφοιτητή μου, διετέλεσε βουλευτής της ΕΒΑ και αυτός έκανε τον jackpot, πήγε ως παιδί, ως πόντι, επειδή ήταν ποντιακής καταγωγής. Όταν ήρθε, πήγε στη Μακρόνησο για να περάσει την καραντίνα, μετά βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και μετά ως αριστερός ξαναπήγε στη Μακρόνησο για εξόρια, ας πούμε, και για συνετισμό. Λοιπόν,
Το βιβλίο αυτό είναι ενδεικτικό, δηλαδή είναι ένα βιβλίο που έβγαλε ο κύριος Φτύχιος σε μεγάλη ηλικία, ειδής αναλόμαση που λένε. Μου το είχε δώσει ο φίλος μου ο Χρήστος, ξέρω εγώ. Τότε δεν είχα δώσει καμία σημασία, το είχα σνοπάρει. Έλεγα εντάξει, παιδί μου, τώρα η γέρη, τώρα μιλάμε 20 κάτι, ας πούμε, ήμουν φοιτητής. Το είχα βάλει σε μια άκρη. Διότι εντάξει, δεν ήταν καλογραμμένο, είχε φλιαρίες, ηθικολογίες, ξέρω εγώ, τότε αυτά δεν με ενδιαφέραν. Αλλά πολύ αργότερα το ξανακοίταξα και έτσι έμεινα με τα γουρλωμένα μάτια, ας πούμε, με το θησαυρό αυτό που περιείχε, ας πούμε, τη μαρτυρία. Και περιέγραφε λοιπόν ότι πέρασε από τα στρατόπεδα και αυτός και άλλοι πολλοί πόντοι και άλλοι στην Καλαμαριά, όπου πέθαιναν και εκεί. Δηλαδή δεν ξέρω αν κανείς έχει κάτσει να υπολογίσει τον αριθμό, αλλά πέθαιναν πολύ μεγάλος αριθμός προσφύγων στην μητέρα πατρίδα εντός εισαγωγικών, αφού είχαν γλιτώσει από την αναγνωρισμένη σήμερα γενοκτονία. Η εκτόπιση τους, ας πούμε, στη εκτόπιση τους, η μεταφορά τους στη Μακρόνισο έγινε για λόγους μόνο εθνικούς ή και ιδεολογικούς, ή ήταν ένα πράγμα ανακατεμένο? Όχι, δεν είχε στρατόπεδα, δεν υπήρξε καμία διαδικασία αναμόρφωσης, ξέρω, όπως το τη δεκαετία του 40 και του 50. Απλώς έτσι, γιατί πού να βρουν, γιατί υπάρχουν πολλές μαρτυρίες ότι πλοία πήγαιναν στην Χίο, στην, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πού, στην Κάλυμνο, και τους διώχνανε. Λένε δεν έχουμε, όπως τώρα με τους Σύριους, ότι δεν χωράμε άλλους, έχουμε γεμίσει. Και τα πλοία φεύγανε. Δηλαδή, οπότε βρήκαν και πού να τους βάλουμε τώρα, εκεί, ας πούμε, μέχρι να τους διοχετεύσουμε κάπου, ξέρω, να τους βρούμε κανένα χωράφι, με τις συμφωνίες με τη Λοζάνη, όλα αυτά, να ξεκαθαρίσουν ποιανόν είναι, πού είναι τα μουσουλμανικά, να τους βάλουμε κάπου. Κακήν κακό, βέβαια, τους βάλανε πάντως κάπου μετά. Αλλά δεν είχε κάποια διαδικασία, ξέρω εγώ, διαπαιδαγώγησης. Εθνικής, ας πούμε. Ναι, όχι. Είχε τσαντήρια. Μάλιστα. Θέλω να πεις, γιατί αναφέρω στο βιβλίο σου, αν υπήρχαν απογκρόμενα αντίον κρασιατών προσφύγων που είχαν έρθει. Καλά. Ναι, πογκρόμ τώρα υπήρξαν συγκρούσεις. Τώρα συστηματικά και με πρόθεση εξόντωσης ίσως όχι. Δηλαδή ίσως πογκρόμ να είναι λίγο υπερβολικός, αλλά υπήρξαν επιθέσεις, βιασμοί, ίσως κάποιοι θάνατοι. Αυτά υπάρχουν, είναι καταγεγραμμένα. Εγώ τα πήρα από μια εκπομπή της ΕΤΡΙΑ. Στο YouTube πρέπει να υπάρχει ακόμα, δεν την κατεβάσανε, που μιλάει ένας ηλικιωμένος κύριος και λέει ότι στην πρώτη σεών τότε Κιουπκιοί, το χωριό του Βάζου, ξέρω, του δοχείου, και τους είχαν βάλει εκεί και επιτέθηκε το σύστομα το χωριό να επικεφαλίσει τον πατέρα του μετέπειτα εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή, και επιτέθηκε στον παπά, ξέρω εγώ, υπήρχαν συγκρούσεις. Δηλαδή, εγώ αυτά ίσως, δηλαδή στο βιβλίο τα προβάλλω, ας πούμε. Εκ των υστέρων συναντήθηκα, ήξερα ήδη τότε βέβαια, αλλά μίλησε κατά καιρούς με τον φοβερό Ζάχο Παπαζαχαρίου, τον οποίο αναφέρω και στο βιβλίο, ξέρω, τον αναφέρω και προφορικά στη συνέντευξη. Έναν άνθρωπο ηλικιωμένο σήμερα, ο οποίος είναι κατά τη γνώμη μου ο πιο άδικα ίσως αγνοημένος και συνομπαρισμένος, ας πούμε, Έλληνας διανοούμενος, που δεν είναι και πολύ διανοούμενος βέβαια, αλλά έχει κατάρτιση. Τέλος πάντων, επίσης είναι και πόντιος ο ίδιος, ο οποίος περίπου πριν 30 χρόνια είχε γράψει ένα βιβλίο, εγώ το αγνοούσα αυτό, που λεγόταν «Είμαστε πόντι», με παρεμφερή τίτλο με τον δικό μου. Το διάβασα εκ των υστέρων, διότι είχε εξαφανιστεί, δεν υπήρχε στο εμπόριο. Και βρήκα, ας πούμε, σαν να είναι ένα μακρινό πρόγονο εκεί πέρα σε αυτό το βιβλίο. Και ο Ζάχος λέει λοιπόν ότι ως ένα βαθμό είναι κατανοητό, δηλαδή, και χρησιμοποιεί μία αμφίσιμη λίγο διατύπωση, αλλά λέει ότι ο ελληνικός λαός δεν χαρακτηρίζεται από ρατσισμό. Αυτό, αν κανείς το ακούσει, μπορεί να το δει ως ξέπλυμα, αλλά ο Ζάχος δεν θέλει να ξεπλύνει τίποτε. Απλώς αναδεικνύει ότι αν πάρεις ανθρώπους και τους ρίξεις όλους μαζί, ας πούμε, σε ένα μέρος με περιορισμένους πόρους, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, είναι αναμενόμενο, όχι βέβαια δικαιολογημένο, αλλά να φάνω ένα στον άλλον, δηλαδή να πούνε ότι, παιδιά, εδώ εμείς, ας πούμε, μην είμαστε πέντε, γι' αυτά έχουμε πέντε αστά, ας πούμε, πέντε ζώα, τι θα γίνει αυτό. Αλλά εναπόκειται σε εμάς και
στους ίδιους και ίσως και στους άλλους που δεν έχουν αυτό το ζώο, να βρουν έναν τρόπο να επιτύχουν μια συμβίωση και μια, να μην φάνε ο ένας τον άλλον. Αλλά υπήρξε και στην βάση εντός εισαγωγικών από τα κάτω και από τα πάνω ένας ρατσισμός. Είναι γνωστά τα γραπτά του Άγγελου Βλάχου που λέει ότι εμείς δεν θέλουμε σχέση με πρόσφυγες ούτε να μας ψηφίσουν ούτε ξέρω εγώ. Υπάρχουν τα νούμερα, ο Αγκόπ, τα έχει βγάλει και ο Σαραντάκος αυτά με την γίναμε Αφγανούπολη και κάνουν τα σουτζουκάκια τους και τα δεν ξέρω τι τους και βρωμάνε και όλα αυτά. Υπήρξε μία δυσφορία και μία, είστε παστερικές, δηλαδή πουτάνες, δηλαδή, γιατί πλένεστε, ενώ εμείς δεν πλενόμαστε και είμαστε αμέμπ του ηθικής, ας πούμε. Αυτά ως ένα βαθμό, κάποιες στιγμές έφτασαν στα όρια του ρατσισμού, κάποιες στιγμές παρέμειναν στα όρια ενός φιλικού πειράγματος ή όχι τόσο φιλικού, τα ποντιακά ανέκδοτα, τα οποία έχουν πλάκα, αλλά ίσως για τους πόντους να μην είχαν τόσο πλάκα όταν πρωτοβγήκανε. Ως ένα βαθμό αυτοί προσπάθησαν να το μεταχειριστούν, ας πούμε, να μπουν στο καλαμπούρι, δεν ξέρουμε με τι κόστος, ας πούμε. Υπήρξε μία, ας πούμε, ένας γνωστός μου μου έλεγε ότι πριν από λίγα χρόνια είχε πάει στην Πελοπόννησο, ξέρω εγώ, σε ένα χωριό και του είπαν παντρεύεται ο τάδε, ξέρω εγώ, ωραία, ναι, και πιαν παίρνει, άλλη μία προσφυγοπούλα. Και λέει αυτός, δηλαδή, τι Αφγανή, τι προσφυγοπούλα, όχι, είναι, ξέρω εγώ, από τη Σμύρνη. Δηλαδή, 80 χρόνια μετά διατηρούνταν η διάκριση ότι είναι προσφυγοπούλα αυτή, ας πούμε. Το εγχώριο έθνος κράτος της εποχής εκείνης το ενδιέφερε, ας πούμε, πώς θα το πω, τα εντός εισαγωγικών οικονομικά, αυτό το πλήθος των προσφύγων. Αυτό φυσικά είναι μια άλλη διάσταση, ναι, ότι ο καπιταλισμός ιστορικά πάντα έκτισε πάνω σε πληθυσμούς που είναι στις περιφράξεις, στην αγροτική έξοδο, στην Αγγλία να αρχίσουμε, ας πούμε. Η πρωταρχική συσσόρευση πάντοτε και η διαρκή, γιατί δεν υπάρχει μία πρωταρχική που θα τελειώνει, αλλά υπάρχει και ο όρος διαρκής πρωταρχικής συσσόρευσης, δεν θυμάμαι ποιος τον πρώτο χρησιμοποίησε, αλλά τον βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα. Ότι διαρκώς παράγονται νέες έξοδοι, πρέπει να παραχθεί ο τύπος του προλετάριου, του ανθρώπου που δεν έχει τίποτε και άρα είναι στην ανάγκη να πάει να πουλήσει την εργατική του δύναμη. Και στην περίπτωση της Ελλάδας βεβαίως έγινε και αυτό. Πάλι ο κύριος Ευτύχιος περιγράφει εκεί που ήταν τα ορυχεία του Μποδοσάκη και πήγαιναν οι άνθρωποι και δεν ξέραν αν θα βγουν, ας πούμε, και, και αν δεν βγαίνανε βρίσκαν άλλους 10 και λέει σε μια φάση χαρακτηριστικά ότι είπα στον πατέρα μου, εμείς τον γάιδαρό μας άμα ψοφήσει πρέπει να πληρώσουμε για να βρούμε καινούργιο γάιδαρο. Αυτοί λέει ψοφάνε και είναι τζάμπαροι. Είναι μερικά πολύ συγκινητικά έτσι σημεία, ας πούμε. Ναι, έτσι ο καπιταλισμός χτίστηκε στα κόκαλα και στο αίμα και στον υδρότα ανθρώπων οι οποίοι προηγουμένως είχαν μέσα και κάποια στιγμή με διάφορους τρόπους, πολέμους, ξεριζωμούς, εκτοπίσεις, περιφράξεις βρέθηκαν να μην έχουν τίποτα και να πρέπει να πουλήσουν την εργατική τους δύναμη για να συντηρηθούν. Γράφεις στο βιβλίο σου ότι η Γερμανίδα συγγραφέας Κρίστα Βολφ λέει: κάθε πόλη είναι θεμελιωμένη σε ένα έγκλημα. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι σωστό, ωραία, πάνω σε ποιο έγκλημα είναι θεμελιωμένη η Θεσσαλονίκη? Η Θεσσαλονίκη όπως είναι τώρα, ναι, καλά, αυτό είναι μια ποιητική εικόνα. Η Κρίστα Βολφ είναι πεζογράφος, σημειωτών είναι ανατολικογερμανίδα, αλλά δεν ξέρω πολλά για αυτήν, πέθανε πριν από όχι πολλά χρόνια, μετά το τείχος, πριν δεν κατάρρευσε το τείχος. Λοιπόν, εντάξει, δεν έγινε κάποιο. Παρόλο που στη Θεσσαλονίκη έγιναν αρκετά εγκλήματα, υπάρχει ένα βιβλίο, η δολοφονία του Πολκ, ξέρω εγώ, του 36, του Τούση, του καπνεργάτη, ας πούμε, στην απεργία, του Λαμπράκη, υπάρχουν αυτά τα εγκλήματα. Αλλά για να χρησιμοποιήσουμε την εικόνα έτσι μεταφορικά, όπως κάνει η Βολφ, το βασικό έγκλημα είναι η εξάλειψη της πολυεθνικής μνήμης, δηλαδή η Θεσσαλονίκη έχουν βρει και έκλεισε τα 2.300 χρόνια πριν από τώρα, θα είναι 320 πόσα, ας πούμε. Τα περισσότερα από αυτά ήταν πολυεθνική, πολυθρησκευτική, πολύγλωση, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα μιλιώνουσαν 4-5 γλώσσες και αρκετές άλλες δευτερογενώς. Ο κύριος Ευτύχιος ως παιδάκι για να
ένας μικρός πόντης που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη έπρεπε να μάθει και ισπανικά, γιατί οι Εβραίοι μιλούσαν Λαδίνο και έλεγε Φράνκο ή Μέντιο, ξέρω, για να δουλέψει ως λούστρος να καθαρίσει τα παπούτσια, ας πούμε, και των Εβραίων, ας πούμε, πελατών, που έπρεπε να συνεννοείται λίγο στα Λαδίνο. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα, αλλά επίσης ούτε κάνει μνήμη αυτό το πράγμα που δεν υπάρχει σήμερα. Και αυτό είναι το βασικό έγκλημα. Φυσικά και η εξάλληψη του νεκροταφείου, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο νεκροταφείο του Εβραϊκού, ναι, που ήταν το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Στην Γερμανία δεν καταστρέψαν νεκροταφεία εβραϊκά. Μένουν, δηλαδή στη Φραγκφούρτη, δεν θέλαμε που αλλού στην Κολονία, σώζεται το εβραϊκό νεκροταφείο. Στη Θεσσαλονίκη δεν σώζεται. Και έχει γίνει στον Άγιο Δημήτριο, δηλαδή οι πλάκες τις έχουν πάρει ακόμα και σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι, ένα παιδί που ήξερα, ο Ιωσήφ Βάινα, ας πούμε, το ψάχνει αυτό και έχει εντοπίσει αναποδηγισμένες εβραϊκές πλάκες νεκροταφείων στο Παλατάκι, μια βίλα που είχε χτιστεί τη δεκαετία του 60 για τους βασιλείς, ξέρω, όταν πάνε στη Θεσσαλονίκη, στον Άγιο Δημήτριο στην εκκλησία, ας πούμε, σε αυλές, σε πισίνες. Και δεν υπήρχε ένα μνημείο. Δηλαδή, εγώ φίτησα στο Απιθύτα τη δεκαετία του 80 και δεν γνώριζα ότι εκεί πέρα είχε εβραϊκούς τάφους, ας πούμε. Τους έβλεπα. Είχε κάτι πλάκες στο αστεροσκοπείο. Λέμε, εβραίος είχε, θα είχε και τάφους. Αλλά δεν είχα συνείδηση ότι όλη αυτή η έκταση, μια τεράστια έκταση, δηλαδή, που είναι ένα κάμπους, ένα ολόκληρο κάμπους, ήταν εβραϊκό νεκροταφείο. Αυτό σιγά σιγά βγαίνει τα τελευταία χρόνια στην επιφάνεια. Θέλω να σε ρωτήσω για ένα θέμα που αναφέρει στο βιβλίο σου, «Στον κόσμο των αυθεντικών είμαστε όλοι ξένοι», από τις εκδόσεις Πανοπτικών. Νομίζω, το θέτεις ξεκάθαρα μέσα, ότι η κουλτούρα είναι ένα πρόσφορο πεδίο αντιπαράθεσης με το κυρίαρχο, με την κυριαρχία. Και ότι αυτό μπορεί να συμπαρασύρει και άλλες μορφές αντιπαράθεσης. Θες να μου πεις λίγο γι' αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Ναι, η κουλτούρα είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια οι λεγόμενες cultural studies και όλα αυτά. Βεβαίως, η κουλτούρα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι ένα, ας πούμε, επικοδόμημα, όπως λέγανε παλιά οι μαρξιστές, ας πούμε, ότι η βάση είναι η οικονομία και τα άλλα είναι επικοδόμημα. Ναι. Αυτά λίγο, εντάξει, τα έχουμε αφήσει πίσω σε έναν βαθμό, περισσότεροι. Η κουλτούρα υπήρξε ιστορικά, δηλαδή υπήρξε, να, και ο Θεοδωράκης, τον οποίο λίγο έτσι κάνω στενομαρκάρισμα, ας πούμε, και σε αυτό το βιβλίο και στο άλλο, αλλά και ο ίδιος το είχε υπόψη του και αυτό έκανε έναν αγώνα μέσα από την κουλτούρα και επεδίωξε συνειδητά, ας πούμε, και αυτός και άλλοι. Αυτό δεν έχει κάποιο πρόβλημα από μόνο του. Το θέμα είναι ότι μετά από κάποια χρόνια και ως επόμενες γενιές έχουμε την άνεση χρονικά να κοιτάξουμε πίσω και να δούμε τι απέφερε αυτός ο αγώνας, πώς, τι χρησιμοποίησε, τι αποτελέσματα παρήγαγε. Πρόσφατα κοιτούσα ένα ντοκιματέρ για τους Beatles, τυχαία έτσι κάπου έπεσε, ας πούμε. Οι Beatles σήμερα τείνουμε να θεωρούμε δεδομένους, ότι εντάξει, παιδί μου, ήταν μεγάλο συγκρότημα, αλλά μπράβο, πάμε παρακάτω, δεν είναι. Αλλά ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ όταν βγήκαν οι Beatles, ας πούμε. Και η αριστερά τότε δεν κατάλαβε, πέρασε από δίπλα από αυτό την τεράστια, ας πούμε, αλλαγή και το rock and roll και τους νέους τρόπους ζωής και την κουλτούρα της γενιάς, ας πούμε, εκείνης. Μόνο ότι κάποια στοιχεία τα έκφρασε η ίδια, βέβαια. Αλλά διάβαζα επίσης πρόσφατα ένα κείμενο των Λαμπράκηδων, το οποίο ήταν εφιαλτικό. Δηλαδή έλεγε ότι να διώξουμε τους μαλλιάδες και, ξέρω εγώ, τους παντελονάκηδες, κάτι όρους που σήμερα τους τεντιμπόιδες, και να τραβήξουμε την νεολαία από τα σφαιριστήρια. Λες και τι έχει το σφαιριστήριο, ας πούμε. Δηλαδή, και η ροκ μέχρι το 80 αντιμετωπιζόταν έτσι με δυσπιστία και ότι είναι έκφραση του αμερικανικού τρόπου ζωής. Λοιπόν, βεβαίως η κουλτούρα παίζει ρόλο, αλλά ποια κουλτούρα και τι ρόλο παίζει. Αυτό δεν είναι απαντημένο εκ των προτέρων. Και νομίζω ότι
αυτό ασχηματοποιώντας, η πιο ενδιαφέρουσα γραμμή ανάλυσης που μου φαίνεται εμένα είναι η γραμμή του ιταλικού εργατισμού, μεταεργατισμού και της αυτονομίας, που μιλάει για την έξοδο της νεολαίας από τους θεσμούς, ας πούμε, από την οικογένεια, από την εργασία, από το σχολείο, ότι το 70 γίνεται μια μεγάλη έξοδο, δηλαδή δεν γίνεται μια οργάνωση των προλεταρίων ως τάξη για να καταλάβουν την εξουσία, αλλά γίνεται μία έξοδος, ας πούμε, μία, ότι δεν ερχόμαστε στο ραντεβού εμείς, ας πούμε, κάνουμε ένα άλλο φασούλι, ένα κάτι δικό, ή δεν κάνουμε και τίποτε, ή κάνουμε κάτι που μπορεί να φαίνεται τίποτε για άλλους, ας πούμε, αλλά για μας φαίνεται κάτι, δηλαδή τα σφαιριστήρια, το rock and roll, τα οποία λιδωρήθηκαν, ας πούμε, τα ναρκωτικά βεβαίως είναι ένα πρόβλημα τεράστιο, τώρα δεν θα το λύσουμε εδώ πέρα, αλλά κάθε έξοδος έχει ρίσκα, έχει πτυχές άσχημες, επικίνδυνες, δυσάρεστες, φυσικά δεν θεοποιώ τίποτε, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνουμε τον απολογισμό, ας πούμε, τι έφερε, που έφερε, φυσικά δεν θέλω να μηδενίσω τίποτε. Υπήρξε μία άνοιξη το 60 και το 70, αλλά κάποια στιγμή φτάνει να δούμε, να κοιτάξουμε λίγο και τι συσκότησε, τι έκρυψε, τι μας εμπόδισε να επικοινωνήσουμε με αυτό. Εξάλλου και οι Beatles διασκέβασε και ένα τραγούδι του Θεοδωράκη και ήταν δικαίως υπερήφανος γι' αυτό και καλά κάνανε, ας πούμε. Ασχέτως. Ποιο τραγούδι διασκέβασε? Το αυτό που λέει, αν θυμηθείς τον ιό μου, σε πρέπει να θυμηθείς, χρησιμοποίησαν τη μελωδία αυτή και το παίξαν, υπάρχει ένα live στο BBC, ας πούμε, δεν το βγάλαν σε δίσκο. Και είναι έτσι σαν με ηλεκτρική κιθάρα, σαν ένα pop τραγουδάκι, ας πούμε, και στέκει, είναι μουσικά καλό, είναι, ας πούμε, στέκει. Απ' την άλλη, να φέρω ένα άλλο παράδειγμα, δηλαδή συνδέω την παρέμβαση του Θεοδωράκη με αυτή την έννοια της νεκροφιλίας, ότι συνεχώς και του Ρίτσου, ας πούμε, ότι η μουσική αυτή και το τραγούδι αυτό έμεινε γνωστό ως πολιτικό τραγούδι, αλλά εγώ θεωρώ ότι άλλα πράγματα ήταν πολύ πιο άξια του χαρακτηρισμού πολιτικά. Δηλαδή, αν ακούσουμε τον Πουλικάκο, ο οποίος το 70, ας πούμε, γράφει σκόνη πέτρας λάσπη όλη μέρα στο γιαπί, ξέρω εγώ. Ο Θεοδωράκη δεν έγραψε, εντάξει, έγραψε, αλλά έγραψε μια εξοραϊστική αυτή, αθοβολούν οι γειτονιές βασιλικό και ασβέστη και οι κοπελιές πλένονται, ξέρω εγώ, στο πλισταριό και τα παλικάρια παρατάνε τα ζάρια, αυτό δεν είναι Θεοδωράκη, τέλος πάντων. Αλλά μια την αστική, αυτό που με το ροκ, ας πούμε, ο Πουλικάκος το 70, ας πούμε, εξέφρασε αυτή την αγχωτική ζωή στην Μεγαλούπολη, ότι είπε στο γιαπί μουρμούρα γυναίκα και τα ψώνια σε σακούλα πλαστική, ας πούμε, δεν υπήρχε στο έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Και ας πούμε μετά, όταν ήρθε ο Μικρούτσικος, φέρνει ένα άλλο πράγμα. Δηλαδή, εγώ είχα ακούσει το που έκανε και Ρίτσο, δηλαδή πολύ νέο στα πρώτα, ας πούμε, την καντάτα για τη Μακαρόνισο, που βγαίνει ένας άλλος ο Ρίτσος. Δηλαδή, εγώ θεωρώ πολύ εντυπωσιακό έργο αυτό του Μικρούτσικου, ας πούμε. Πιο ενδιαφέρον από τον Καβαδία που έχει κάνει και τον ξέρω σχεδόν μόνο γι' αυτό. Που παίρνει αυτό το παράπονο που λέει ότι είμαστε στη Μακρόνηση, ας πούμε, και σκάβουμε όλο μες την πέτρα, και το κάνει ένα, δεν βγαίνει κλάψα, βγαίνει μια υπερηφάνεια και ένα ότι εμείς επιμένουμε, ρε παιδί μου, και θα χτίσουμε το μεγάλο μνημείο της Επανάστασης. Δηλαδή, υπάρχει αυτός ο στίχος που θα μπορούσε να θεωρηθεί να βγει αφελής με μια άλλη μελοποίηση. Αλλά ο Μικρούτσικος το παίρνει και το κάνει ότι εμείς το λέμε έχοντας επίγνωση της ματαιότητας, δεν θα κάνουμε ποτέ το μνημείο των ηρώων της Επανάστασης, αλλά σκάβουμε την πέτρα και δεν κολώνουμε. Δηλαδή βγάζει έτσι μια αιμονή στο είναι, που λέει και ο Σπινόζα, με ένα κονάτους. Το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και έχει μια άλλη οπτική για τον Ρίτσο από ό,τι βγαίνει στις μελοποίησεις του Θεοδωράκη. Οπότε λοιπόν η κουλτούρα δεν είναι κάτι κλεισμένο, μπορεί να βγει μια άλλη ανάγνωση πάντα. Και βγήκε κάτι τέτοιο. Να πάμε τώρα στις τελευταίες ερωτήσεις. Θέλω να μου πεις, επειδή σε έχω δει σε μια ομιλία που έχεις κάνει, μεταξύ άλλων ήσουν δηλαδή, γιατί δεν συμφωνείς με τον όρο ταυτοτικά κινήματα και τι ακριβώς εμπεριέχει αυτός ο όρος? Μάλλον θα λες το εξής, ότι αμφισβητώ τον όρο, δηλαδή το κίνημα, ας πούμε, των γκέι ή των τρανς, ξέρω, ή των μειονοτήτων, αυτό που λέμε, των ηθαγενών λαών, ξέρω, συνήθως χαρακτηρίζονται ταυτοτικά με μία έννοια λίγο μειωτική, ότι
δεν είναι, παιδί μου, πολιτικά καθ' αυτό που είναι ο αγώνας της εργατικής τάξης, είναι πολιτικός. Yeah. Αλλά ο αγώνας των γκέι, εντάξει, παιδί μου, καλός είναι, αλλά είναι κάτι, ας πούμε, παρακατιανό, δεν είναι. Καθαρά αναλυτικά μιλώντας, εγώ δεν θεωρώ ότι ο αγώνας της εργατικής τάξης είναι ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο ταυτοτικός. Γιατί το να είσαι στην εργατική τάξη είναι μια ταυτότητα, την οποία μάλιστα δεν αναλαμβάνουν πάντα αυτοί που σύμφωνα με την ανάλυση του ενός ή του άλλου ανήκουν στην εργατική τάξη ή θα έπρεπε να ανήκουν. Και δεν βλέπω κάποια ιεραρχία εκ προημίου υπέρ της μίας του ενός ή του άλλου αγώνα. Ένας αγώνας μπορεί να είναι συντεχνιακός, μερικός. Μερικός είναι πάντα, δηλαδή δεν υπάρχει ένας καθολικός, κανείς δεν κάνει ένα καθολικό αγώνα. Ο καθένας κάνει μερικούς αγώνες. Αυτό, δηλαδή, από την καθολίκευση προτιμώ την έννοια της επικοινωνίας των αγώνων. Δηλαδή, δεν θα γίνει ένας αγώνας ο οποίος βαθμία θα έρθει και ο άλλος, θα έρθει και ο άλλος και θα πιάσουμε όλη την κοινωνία. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Αλλά μπορεί να υπάρξει επικοινωνία και αλληλεγγύη μεταξύ διαφόρων αγώνων. Δεν θα πάω εγώ να γίνω γκέι, ας πούμε, και να πω τρανς, να παλέψω με τους τρανς. Αλλά μπορώ να ακούσω τι λένε και να δω τι σημαίνει, σε τι προσκρούν, σε τι δυσκολίες, τι πετυχαίνουν και να συνομιλήσω και να τους πω κάτι που μπορεί να τους είναι χρήσιμο ή αυτοί να μου πουν κάτι που να μου είναι χρήσιμο εμένα. Mm-hmm. Και αυτό δεν έχει σχέση με την ταυτότητά μου. Δηλαδή εγώ μπορεί να μην είμαι, ξέρω εγώ, Μεξικανός αγρότης αλλά, ή Βραζιλιάνος ακτήμονας. Αλλά μιλώντας με αυτούς μπορεί να δω κάτι που να μου ανοίξει κάπως, ας πούμε, το... και το θεωρώ προτιμότερο, ας πούμε, παρά να εντάξω σε ένα κόμμα το οποίο μετά θα πάρει την εξουσία και θα φέρει το σοσιαλισμό και κάπως έτσι, αυτό εννοούσα. Αφού λέγαμε, έλεγες μόνο, δεν λέγαμε, συγχλήγες για τις ταυτότητες, θέλω να μου πεις, ποια πιστεύεις ότι ήταν ταυτότητα, αν ήταν ακριβής ταυτότητα, ήταν μια... όχι και τόσο ακριβή ταυτότητα των ατόμων, των ανθρώπων που έλαβαν μέρος στην εξέγερση του Δεκέμβρη του 8. Η εξέγερση του Δεκέμβρη του 8, ναι, είναι μια εξέγερση που μας είχε κάνει μεγάλη εντύπωση τότε, τώρα λίγο σκεπάστηκε από αυτά που γίνανε μετά. Εκείνο τον καιρό είχα γράψει 5 πράγματα και εγώ περί όλων αυτών, η ταυτότητα. Καταρχήν βέβαια αυτοί που πήραν μέρος και που τράβηξαν, ας πούμε, το κουπί βασικά στις διαμαρτυρίες, ήταν νέοι. Δηλαδή, αυτό μπορούμε να το πούμε με σχετική, έτσι, ήταν άνθρωποι που αισθάνθηκαν ότι η δολοφονία ενός ανθρώπου που είναι σαν κι αυτούς ή λίγο νεότερος, λίγο μεγαλύτερος, τους εγκαλεί, τους λέει κάτι, τους θέτει ένα κίνδυνο, ότι μπορεί να ήμουν εγώ. Από εκεί και πέρα, όμως, αυτό που εγώ βρίσκω ενδιαφέρον στον αγώνα αυτό και σε όλους τους αγώνες, είναι η έξοδος από την ταυτότητα, από την κατεστημένη, ότι εγώ είμαι σε αυτό το κουτάκι και κάνω... Εδώ είμαι λίγο ρανσιερικός, με τον οποίο ο ρανσιερ είναι ένας στοχαστής που, με τον οποίο θα σε επαφή σχετικά τελευταία. Αλλά βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει για την αστυνομία, η διάκριση της πολιτικής από την αστυνομική λειτουργία, ότι η πολιτική είναι αυτό που ανοίγει, που φτιάχνει ένα κενό, που μιλάει για αυτό που δεν... ως τώρα δεν υπήρχε, η θέση αυτών που δεν είχαν θέση. Οι ενδιαφέροντες αγώνες δεν είναι αυτοί που αναλαμβάνουν κάποιοι που έχουν μια ταυτότητα και λέμε εγώ είμαι σε αυτή τη θέση και γι' αυτό θα αγωνιστώ να βελτιώσω τη θέση μου. Είναι αυτό που ανοίγει, που λέει ότι εγώ δεν θέλω να είμαι. Δηλαδή, ή δεν ξέρω αν θέλουν ή δεν θέλουν, δεν μιλάω για, τι θέλουν αυτοί, για το τι θέλουν αυτοί, αλλά ότι η πρακτική τους βγαίνει από αυτά που έκαναν τότε, που δεν πάνε στο γήπεδο, δεν πάνε στο κλαμπ, ξέρω εγώ, δεν ακούνε, δεν κάθουν στον υπολογιστή τους, αλλά βγαίνουν και φωνάζουν μπάτσι γουρούνια δολοφόνες. Μετά από 2 μήνες δεν φώναζαν. Αλλά αυτό δεν το θεωρώ κατάπτωση ή κάτι πως έτσι γίνεται πάντα. Δηλαδή κανείς δεν είναι στο δρόμο 2 χρόνια συνέχεια, ούτε πετάει πέτρες 2 χρόνια συνέχεια. Γίνεται ένα τσακ που μπορεί όμως να μετασχημάτισε το μυαλό όχι όλων ίσως αλλά 5, 10, 20 ας πούμε και αυτό μπορεί να φανεί μετά ή να μην φανεί αλλά να το ξέρουν αυτοί ή να παρήγαγε, δεν σημαίνει ότι χάθηκε αυτό το πράγμα ή ότι πήγε κατά διαόλου, μπορεί να βγει αύριο ξανά
στις διαδηλώσεις στη Βουλή, στους αγανακτισμένους, κάποια πείρα που συσσωρεύτηκε μπορεί να βγει και εκεί, μπορεί να βγει αύριο με τρόπους που δεν φανταζόμαστε, στις καταλήψεις εδώ εκεί, δηλαδή δεν είναι η ταυτότητα που παίζει ρόλο, μας ενδιαφέρει, είναι η αταυτότητα, η αταυτοποίηση, ή μάλλον η σχετικοποίηση, όχι η άρνηση να είμαστε ας πούμε αμοιβάδες και να μην είμαστε τίποτε, αλλά να σχετικοποιούμε, να θέτουμε υποδιαιρώτηση αυτό που όλοι νομίζαμε ότι ξέρουμε ότι είμαστε και ότι είναι ο τάδε και ο τάδε είναι αυτό και ο άλλος το άλλο και ότι είμαστε αυτοί που δεν είχαμε κανένα μέρος, ας πούμε. Η οργάνωση, η αστυνομική με την έννοια του Ανσία, οργάνωση δεν μας περιλάμβανε, δεν είχε μία θέση για μας. Μήπως είναι αυτό και μια νέα ταυτότητα, αυτό που περιγράφεις, αυτή η διάχυτη ταυτότητα, η χωρίς ταυτότητα είναι νέα ταυτότητα. Δεν είναι νέα ταυτότητα, δηλαδή εάν παγιωθεί και γίνει, μετά κάποια στιγμή θα έρθει μια ώρα να αμφισβητηθεί και αυτή. Αλλά αυτό είναι το ενδιαφέρον και ταυτόχρονα το ελάττωμα, γιατί έχει δεχθεί επικρίσεις γι' αυτό ο Ανσία, ότι είναι σαν να θεωρεί ότι η πολιτική είναι δυνατή μόνο σε στιγμές, κατ' εξαίρεση. Δηλαδή τη στιγμή που αμφισβητείται. Αλλά άμα κάτι καθίσει και αυτό δεν είναι πολιτική. Είναι σωστή η κριτική, δηλαδή έχει μία βάση αυτή η κριτική. Αλλά ο Ανσία το δέχεται ότι η δημοκρατία, αυτό που η πολιτική με την έννοια της αμφισβήτησης των παγιωμένων ρόλων, δεν μπορεί να είναι διαρκής. Είναι περιστασιακή ορισμένες φορές, ας πούμε, αναδύεται. Είναι ανάδυση, είναι μια ανάδυση. Δεν είναι μια διαρκής κατάσταση. Ωραία. Άκη, φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση. Παρέλειψα αρκετές ερωτήσεις, γιατί εντάξει, θα τη βγάζαμε πολύ μεγάλη την κουβέντα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Και στα τρία βιβλία σου που έχω διαβάσει, εγώ νομίζω ότι προσπαθείς να ερμηνεύεις, ας πούμε, πολιτικά ή ιστορικά γεγονότα με ψυχαναλυτικούς όρους, δηλαδή συχνά με ψυχαναλυτικό τρόπο. Αναφέρεσαι στο Λακάν συχνά. Ναι. Όχι μόνο βέβαια στο Λακάν. Και στον Φρόιντ. Και στον Φρόιντ, ναι. Δεν φοβάσαι ότι κάτι τέτοιο, μια τέτοια ψυχολογικοποίηση, ας πούμε, της ιστορίας της πολιτικής είναι λίγο επικίνδυνο, δηλαδή είναι ασφαλής οδηγός? Δεν λέω ότι το κάνεις. Τελείως ασφαλές δεν είναι. Δηλαδή έχει... Τελείως ασφαλές δεν είναι και τίποτα. Ναι, δεν είναι τίποτα. Ασφαλώς υπάρχουν παγίδες και πεπονόφιλες σε αυτόν τον δρόμο, αλλά εγώ θα έλεγα αντιστρόφως ότι δεν είναι ψυχολογικοποίηση της πολιτικής, είναι πολιτικοποίηση της ψυχολογίας. Γιατί ο Λακάν ο ίδιος, τον οποίο βέβαια πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ξέρω καλά, είχε ένα τεράστιο έργο και δηλαδή έχει κάποια κουμπιά που πρέπει να αποκωδικοποίησης, ας πούμε, για να επικοινωνήσει με αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι που έχω καταλάβει από αυτόν είναι ότι ο ψυχαναλυτικός δεσμός δεν είναι ιδιωτικός. Είναι και η γλώσσα, γιατί διεξάγεται μέσα από τη γλώσσα και η γλώσσα είναι ένα δημόσιο πράγμα, δεν είναι ιδιωτικό. Δηλαδή, από τη στιγμή που μεσολαβεί η γλώσσα, μπορεί να συζητάνε δύο, αλλά αυτή η συζήτηση στο διβάνι, ας πούμε, και ο άλλος που τον ακούει, εμπεριέχει την κοινωνία. Όχι την εμπεριέχει με την έννοια, αλλά την προϋποθέτει μάλλον, την εμπεριέχει. Γιατί για να μιλήσουν αυτοί οι δύο πρέπει να μιλάνε μια γλώσσα που την μιλάνε έστω με λάθη, με ασυνταξίες, με παραποιήσεις, αλλά μιλάνε μια γλώσσα που είναι δημόσια, είναι για όλους. Και η γλώσσα είναι κομμουνιστικό πράγμα, είναι μια συλλογική παραγωγή. Είναι, όπως θα έλεγε και ο Σπινόζα, που βέβαια δεν ξέρει τον όρο κομμουνισμός, αλλά λέει ότι η γλώσσα είναι του βούλγους, του κοινού ανθρώπου, του χιδαίου, δεν είναι, του λαού. Είναι ένα συλλογικό πράγμα που το φτιάχνουμε όλοι μαζί, δεν το φτιάχνουν κάποιοι λόγοι, δόκτη που λέει στα λατινικά. Δεν τη φτιάχνουν οι λόγοι, τη φτιάχνουμε όλοι μαζί. Οπότε λοιπόν η ψυχανάλυση έχει γνωρίσει και αντιδραστικές χρήσεις φυσικά και η βιομηχανική ψυχολογία και πώς να κάνουμε τους ανθρώπους να δουλεύουν καλύτερα και να είναι λειτουργικοί, βεβαίως υπάρχουν και αυτά. Αλλά ο Λακάν δεν είναι νομίζω αυτή η περίπτωση, μας δίνει κάποια όπλα να σκεφτούμε, να πολιτικοποιήσουμε την ψυχολογία και όχι να ψυχολογικοποιήσουμε την πολιτική. Ωραία. Άκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ και για τη συζήτηση αυτή που βγήκε ενδιαφέρουσα και με έκανε και εμένα να σκεφτώ πράγματα.